Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Βασικά, μια που με το διαδίκτυο μπορούμε να μας ακούνε σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, έτσι. Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Τάσος Τρέγιας απουσιάζει, όπως ξέρετε, και από την προηγούμενη εβδομάδα. Αύριο. Όχι, εσύ για Τάσο Τρέγιας δεν μοιάζει, λίγο να σου πω την αλήθεια. Αν και με τη γυμναστική που κάνεις και σε βλέπω γυμνασμένος, εντάξει, ξέρω ότι ακόμη τρέχεις εκεί στα. Ναι, σιγά. Νους υγιής εν σώματι γη. Εσύ μόνο το σώμα βλέπω υγιή. Για πονού. Εντάξει. Λοιπόν, όπως καταλάβατε καλά, δεν είναι ο κύριος Τρέγιας δίπλα μου, είναι ο φίλος μου ο Αντώνης. Ένας με ρωτάει και το επίθετο να το πω ή όχι. Ποιος ένας. Πες το. Ναι, όχι, δεν το λέω. Είτε, το έχω στο Facebook το. Το, το έχω τότε. Παλιά ήσουν ο Lock Jump, τώρα είσαι ο Χάνος. Ο Χάνος. Αντώνης Χάνος. Και φυσικά έχουμε και άλλη παρέα, σιωπηρή όμως παρέα. Το φιλαράκι μας ο Γιώργος, ο οποίος δεν είναι και ντροπάλο. Καλά, ρε, εντάξει. Ένα γεια, ούτε γεια, τίποτα. Ένα γεια. Από εκεί που το είπες είναι ένα χιλιόμετρο, Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν. Ό,τι διαφωνείς ή συμφωνείς, το λες. Παίρνεις εδώ το μικρόφωνο, τραβάς αυτό. Θα διαφωνείς, θα διαφωνείς. Το ρίχνεις μια κλωτσιά από δίπλα και παίρνεις το μικρόφωνο και λες ό,τι θέλεις. Είχαμε διαφωνία για το αριστερό μπακ τώρα. Για ποιον αριστερό μπακ? Ότι εγώ λέω δεν έχουμε αριστερό μπακ. Για τον Γκόρκουτ λες? Ναι, ναι. Μαζί δεν το συζητήσαμε το θέμα ή όχι? Ναι, θεωρώ. Μπορεί και να το έχουμε συζητήσει. Κοίτα. Για να ξεκινήσουμε, δεν πειράζει, θα πούμε και τους βασικούς υποστηρικτές τώρα, έτσι κι αλλιώς πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αν θέλεις την άποψή μου που την έχω καταθέσει, είναι ότι πάντα είναι ανάλογα με το ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδος. Αν οι στόχοι της ομάδος είναι αυτή τη χρονιά που αυτή θα είναι Ευρώπη και κύπελο, έτσι, και φυσικά αν μπορέσουμε να μπούμε και στους ομίλους του UEFA, θα ήθελα κάτι καλύτερο για βασικό και θα. Θα ήταν μια καλή εναλλακτική λύση ο Κόρκουτ. Έτσι ακριβώς. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Όχι. Έτσι ακριβώς είναι η δική μας άποψη. Μπορεί υπάρχει κανείς αργανός που να λέει ότι ο φετινός στόχος δεν είναι η Ευρώπη? Όχι. Τότε. Να διαφωνεί με αυτό που σου είπα εγώ και συμφωνείς και εσύ. Ότι ο Κόρκουτ μπορεί κάποιος να το βλέπει ότι είναι πολύ καλός. Ναι, αυτά είναι. Κοίτα. Στην ουσία με τον Γιώργο λέγαμε ότι αν έρθει αυτός ο Ιμπάνιες, ξέρω εγώ. Δεν τον ξέρω, τον Ιμπάνιες τον ξέρεις. Τι θα έρθει, λέει, για βασικός? Λέω κάτσε, για βασικός λέει, με 300.000 συμβόλαιο δεν θα είναι βασικός. Για βασικός θα έρθει. Για βασικός θα έρθει. Βέβαια, επαναλαμβάνω ό,τι λέω για όλες τις μεταγραφές, έτσι. Ιδιαίτερα αυτές που δεν τις ξέρουμε. Δηλαδή, τον Ιντέγια τον ξέρουμε. Ναι. Τον Ιμπάνιες δεν τον ξέρουμε. Έτσι. Εκτός αν κάποιος έχει γνώσεις από τουρκικό πρωτάθλημα, γιατί νομίζω Τουρκία έπαιζε, έτσι. Πέρσι ναι, αλλά έχει παίξει και Ερυθρό Αστέρα κτλ. Ωραία. Αν κάποιος έχει και τον ξέρει, αυτό είναι διαφορετικό. Εμείς που δεν τον ξέρουμε, λέμε το ίδιο, μάλλον λέω πάντα το ίδιο πράγμα. Ότι θα περιμένουμε να δούμε στο χορταράκι τι ψάρια πιάνει ο Ιμπάνιες και όλοι οι άλλοι. Όπως και για τον Σάσα τον Βραζιλιάνο που αποτελεί ήδη παίκτη του Άρη, έτσι. Ναι. Τα βιντεάκια αυτά μην τα πολύ βλέπετε. Δεν βλέπω τα βιντεό, να σου πω που έχει παίξει ο Ιμπάνιες. Ότι δεν είναι μόνο Τραμπζονσπορ. Ναι, Τραμπζονσπορ ήταν η τελευταία του. Και Ερυθρό Αστέρα και Δυναμό Ζάγκρεπ και Racing Club και Μπόκα Τζούνιο αρχή κτλ. Racing Club. Και, ναι, Μπόκα πότε έπαιξε, λέει. Άρχισε από την Μπόκα. Δύο συμμετοχές βλέπω και το βλέπω καλά. Ναι, άρχισε σαν παθοσοριστή τη Μπόκα Τζούνιο. Όσο έπαιξε ο Λέβικσον στους. ο Λέβικσον στους τέτοιου, έπαιξε και ο Ιμπάνιες στην Μπόκα. Θυμάμαι είχε έρθει ο Λέβικσον στον Μπόκ που. Ναι, εντάξει. Ο Λέβικσον με τα δαχτυλίδια, όντως είχε όσα δαχτυλίδια είχε και ο. Και ο Τζόρνταν. Μόνο που έπαιζε 18 δευτερόλεπτα την περίοδο ο Λέβικστον. Εντάξει, βέβαια μεγάλο όνομα για την εποχή, όντως σαν όνομα. Καλός παίκτης ως ένα σημείο. Δεν βοήθησε τον Μπάουκ να πάρει την. Σαν τον Γκούμα που πήρε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ποιος πήρε? Ο Γκούμας. Ο Γκούμας πήρε, ρε φίλε. Ναι, δεν έπαιξε καθόλου. Ο Γκούμας. Ωραία. Λοιπόν, πάω να διαβάσουμε λίγο τους βασικούς υποστηρικτές. Να πω ότι προσπαθούμε, δεν ξέρω αν το καταφέρουμε. Να έχουμε λίγο αργότερα και τον κύριο Τσαλτίδη από την Ολλανδία για να μας δώσει την ανταπόκριση. Κύριο Παπαδόπουλο δεν άκουσα σήμερα, δεν ξέρω πού ήταν. Δεν ξέρω, εκείνες τις ώρες κοιμάμαι, ξέρεις πολύ καλά. Εκείνη την ώρα κοιμάμαι, συγγνώμη. Πρέπει να κοιμηθούμε για μία μισή ώρα, δεν μπορώ να ακούσω. Αλλά επειδή μίλησα με τον Χρήσανθο, μου είπε ότι η προπόνηση τελειώνει 8.30 ώρα Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Λέει θα είμαι στην προπόνηση, τελειώνει 8.30 λίγο αργότερα. Λέει αν μπορέσω. Και δεν υπάρχει τίποτα, θα βγω να δώσω την ανταπόκριση, γιατί υπάρχουν κάποια πραγματάκια, έτσι. Υπάρχουν τραυματισμοί.
Ναι, αν και δεν νομίζω να ξέρει ο άνθρωπος τώρα τι έχει ο... Όχι, αλλά μας δώσει το... Καλά, σίγουρα ξέρει, ρε φίλε. Θα σου δώσω εγώ το ρεπορτάζ. Συγγνώμη, ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Εμείς από εδώ και όλοι από εδώ δεν μπορούμε. Ο άνθρωπος είναι εκεί πέρα. Μπορεί να τον είδε, να μίλησε και με τον Λάρσον, με τον Κουέστα. Ναι, ο άνθρωπος είναι εκεί πέρα, αλλά οι μαγνητικές γίνανε εδώ πέρα. Οι μαγνητικές γίνανε εδώ πέρα. Και τι λένε οι μαγνητικές, για πες. Φλάση, όχι, μια ενόχληση πάνω από τους κοιλιακούς για τον. Για τον Κουέστα και ο άλλος στην γνήμη πρόβλημα. Κάκος στην γνήμη. Ωραία. Αυτά σε πόσο απ' έξω. Πόσο... Πού να ξέρω πώς απ' έξω. Τι, αυτό φανεί, ήταν. Θα φανεί σήμερα. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Ναι. Ακόμη άρα δεν ξέρουμε. Λίγο διφορούμενα όλα σίγουρο αυτά. Σίγουρο είναι ότι ο Κουέστα τώρα και οι δυο χάνουν την προετοιμασία. Πρώτον. Έτσι. Και τόσο χάνουν... πολύ δηλαδή. Τι, ήρθανε. Δεν ξέρω, φίλε, μπορεί να είναι τρεις μέρες. Χάνουν την προετοιμασία. Καλά, την προετοιμασία τι χάνουν. Εντάξει. Χάνουν την προετοιμασία. Ναι. Άρα λογικά εγώ λέω χάνουν και τη θέση του στην ενδεκάδα. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Εννοείς για το πρώτο ναι, επίσημο Λάρκας, παιχνίδι. Θέση του Λάρσον να τη βάλει. Καλά, ο Λάρσον δεν έχουμε και τόσο πρόβλημα εκεί. Εντάξει, και τώρα θεωρώ. Τερματοφύλακα, ο Θεός και ψυχή του. Τερματοφύλακα, ο οποίος εντάξει. Ακούστηκε καλός. Τα δύο, ναι, εντάξει, επειδή πιάσε πέναλτι δεν είναι. Επειδή το είδα κιόλα ο πέναλτι, κακοκτυπημένο στη μέση ήταν. Το βάρεσε αυτό ο παίκτη των Βέλγων. Θα τον δούμε, εντάξει. Πάμε χορηγούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντώνιε. Να σε καλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τη Mazda Manatides που για ένα ακόμη βράδυ είναι χορηγός, βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Radio Marmita. Mazda Manatides και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Manatides, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Ξέρεις που είναι. Σου λέει κάτι. Όχι, δεν μου λέει κάτι. Δεν σου λέει κάτι. Δίπλα στο Σάρκ, δεν ξέρεις τίποτα. Δίπλα στο Σάρκ. Και έχει και τέτοια ταβέρνα. Βέβαια. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά. Έχουν την τιμητική τους σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, γάβρο χωρίς κασκόλα, να ξέρεις έτσι, σκέτος είναι ο γάβρος, ολόφρεσκα ψάρια. Και τα special αχνηστά μύδια μας. Θα συμπληρώσω εγώ αν είναι και για αριστερές, θα πάμε οπωσδήποτε, έτσι. Ναι, όπως με πήγε στο άλλο. Πού, στο άλλο, θα πάμε. Γιατί ήρθες με την κόρη σου και δεν πήγαμε. Λοιπόν, ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Αργοναυτών 1 με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 στην Καλαμαριά και τηλέφωνο. Δίπλα στο Σάρκα, έτσι. Τηλέφωνο ρεζερβέ για τις κρατήσεις σας 2310-413-230. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας 2310-413-230. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Άρα δεν θα πας για κοινωνική εκδήλωση, δεν είναι τα μούτρα, να σου πω την αλήθεια. Φίλτατε. Μάλλον όχι είναι. Εντάξει, λοιπόν, να μην σε προσβάλλω έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Δεν είπα Βασίλης Καβαδίας στην οικοληψία. Συγγνώμη, παράληψή μου, Βασίλη. Δεν μπορώ να δούμε τον Ολυμπιακό, έτσι. Τι να τον κάνεις Ολυμπιακό, είσαι σε εκπομπή, θα μιλήσουμε για Άρη και δεν θες να δεις τον Ολυμπιακό. Βλέπω το νούμερο ένα υποψήφιο αντίπαλο του Άρη για τη δεύτερη θέση. Έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη έτσι μίνι ειδησούλα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και να πάμε και στο διάλειμμα. Κυκλοφορούν από αύριο τα εισιτήρια, νόμιζα από σήμερα, να σου πω την αλήθεια, το διάβασα, με την ΑΕΛΕ Μεσού. Όταν συνήθως έχουμε τέτοιες ειδήσεις, δεν είναι είδηση. Συνήθως όταν μπαίνω στο διαδίκτυο. Βλέπω η μισή, καλά μην το βάλω ποσοστία, κάποιοι βρίζουν και κάποιοι λένε, ξέρεις, πάντα οι δύο απόψεις, το συνθετικό. Πήγαινε στη μέση, εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Δεν έγινε, ελπίζω. Εντάξει, κούρασε αυτό τώρα. Εντάξει. Ναι, κούρασε όντως. Έχει κουράσει, είπαμε κάποιες φορές. Ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κάποιες φορές υπάρχουν κάποια έτσι, έστω και λίγο δίκιο έχει κάπου ο κόσμος, κάπου όχι, να διαβάσω τις τιμές, έτσι. Εσύ έχει πει διαρκές. Ναι, τιμές στον ντέρμπι έχει. Ναι, έχει τιμές στον ντέρμπι. Ωραία το είπες. Είναι 5 ευρώ πιο αυξημένες σε σχέση με το παιχνίδι του Ατρομήτου που θα γίνει μια εβδομάδα νωρίτερα. Ακριβώς. Είναι οι τιμές τον ντέρμπι, όπως λέει και ο φίλος μου Αντώνης. Να διαβάσω τις τιμές. Θύρα 1 και 3 τα πέταλα 15 ευρώ. Θύρα 2 25 ευρώ. Θύρα 9 35 ευρώ. Θύρα 7 50 ευρώ.
VIP 100, VVIP κανονικό λέει 150. Τι, το VVIP δεν είναι τα μπροστά τα... Καταλαβαίνεις, είναι το VVIP. Very, πολύ VIP δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Τι λέει ρε, καλά ρε, σε βλάχο, θα μας πεις για αγγλικά. Εντάξει, είπα. Δεν είχες γεννηθεί όταν πηγαίναμε φροντιστήριο. Μιλάς κιόλας. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Θύρα 4, φιλοξενούμενοι. Ναι. Αφού θα έρθουν 1500 κομμάτια. 1500 θα έρθουν. Βεβαίως. 1500 είναι χίλι κανονικά τέτοια χίλι. 1500 άτομα ρε φίλε. Σοβαρά. Βέβαια. 1200 έστω. Ναι, δεν χωράει 1500 η θύρα 4. Καλά, και να μην χωράει, θα ανοίξουμε και λίγο. Δεν θα έχει και αψιμαχίες. Δεν έχουμε κάτι με τους ανθρώπους. Είμαστε αδελφοποιημένοι. Ναι. Εγώ τρία και αυτοί, τρεις και εμείς. Τι τρεις. Θύρα τρία. Α, θύρα τρία. Βάλε το μικρόφωνο μπροστά γιατί ακούγεσαι λες και είσαι. Το βάζω, ρε φίλε. Ναι, λοιπόν, να υπενθυμίσουμε λίγο εδώ. Είναι σημαντική αυτή η υπενθύμηση, κύριε Αντώνη, ότι τα διαρκεία. Δηλαδή όσοι έχουν, κούτρα. Όσοι έχουν προπληρώσει για να πάρουν την κάρτα διαρκείας μπαίνουν κουτραντάν. Πιστεύω θα έχουν βγει τα καρτελάκια μέχρι τότε. Εντάξει, και αν δεν έχουν βγει μπορεί να είναι με την... Άμα δεν έχουν βγει θα είναι δύσκολη η προσέλευση, ναι, στο γήπεδο. Όντως, έτσι. Όντως. Το παιχνίδι επειδή διάβασα είναι 9,5 ώρα. Είναι έτσι. 9,5, ναι. 9,5. Καλή ώρα γιατί αν ήταν νωρίτερα πιστεύω, πολύ, πολύ καλή. Ειδικά εσείς που θα ήσασταν στη θύρα 2 να παίρνατε και μια σούβλα έτσι. Ποιοι είναι εμείς στη θύρα 2. Κάποιοι δεν θα πάνε στη θύρα 2. Εσείς είπα. Α, εσείς είπα. Εσείς. Εγώ δεν είμαι στη θύρα 2. Εγώ είμαι του λαού. Τι γελάζε. Φτύνια. Πού είχες πέρσι διαρκείας. Στην Ένα. Ωραία. Και στην Ένα έχω και φέρει. Δεν σε είδα ποτέ γι' αυτό. Δεν πήγα ούτε μία φορά στην Ένα γι' αυτό. Όφιλα να το πω. Το έδινα το διαρκείας, άλλον πήγαινα αλλού. Εντάξει, έκανα την... την περιέργειά σου. Ναι, ούτε, ναι. Σε πραγματικά, ούτε σε ένα μάτς δεν πήγα στην Ένα. Το ξέρω, πραγματικά. Μιλούσαμε, δεν είμαστε ξένοι. Όντως, όντως. Λοιπόν, τι λέει, η διάθεσή τους ξεκινάει αύριο Τρίτη από την Aris FC Boutique. Τις ώρες τις ξέρετε όλοι, μην διαβάζει. Λοιπόν, πάμε στο, να ακούσουμε την ώρα και στο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και τα υπόλοιπα θεματάκια. Θα επικοινωνήσουμε λίγο και με τον Χρήστο Τσαλτίδη, αν μπορούμε να το βγάλουμε να μας δώσει την ανταπόκριση για τα τελευταία νέα. Όλα αυτά σε λίγο στο Libero 107,4. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Libero 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινό μαύρη βερσιόν της εκπομπής σήμερα. Αύριο Τάσος Τρέγιας ξανά εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, θα έχουμε σε κανένα λίγο λιγότερο από... Λίγο λιγότερο, φοβερή έκφραση. Σε λιγότερο από 10 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Τσαλτίδη, τον Χρύσανθο, να μας πει, να μας δώσει το ρεπορτάζ, ανταπόκριση από την Ολλανδία και το Άρνεμ, πώς πάει η προετοιμασία. Μου αρέσουν αυτά τα λογότυπα. Χύνεται υδρότας. Ναι. Υδρότας. Εντάξει, είναι τα δημοσιογραφικά αυτά τα λογότυπα. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε τον Χρύσανθο τώρα πέραν της πλάκας σε λίγο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Είπα θα υπάρχουν πραγματάκια σίγουρα να μας πει. Εδώ βλέπω μια που λέγαμε και προηγουμένως για Κόρκουτ. Έτσι. Θα μου πεις αυτά μπορεί να αλλάζουν κιόλας από μέρα σε μέρα γιατί χθες απόγευμα βραδάκι τουλάχιστον τα κυτρινό μαύρα site. Είχε μπει ήδη είχα... στο πλάνο και ερχόταν. Ναι, το θεωρόταν, θεωρείταν δεδομένο. Πολύ ότι ήταν κοντά, πολύ κοντά. Υπογράφει και έρχεται αυτά, ναι, τα κλασικά, ναι. Λίγα οι λεπτομέρειες μείνανε και τα διαδικαστικά. Έρχεται αύριο ο ατζέντης, ναι, του. Έρχεται αύριο ο ατζέντης του, αλλά προφανώς δεν ξέρει που είναι η Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, τι διαβάζουμε σήμερα το απόγευμα. Σημαντική διαφορά με οι Μπάνιες. Πάντα στο λαμπαουτάρι. Κάτι που ξέραμε, έτσι. Ναι, βέβαια εδώ γι' αυτό λέμε οι δημοσιογράφοι και ρεπορτάζ και. Θα έχουμε τον Χρήστο να μας δώσει το ακριβές ρεπορτάζ. Τα είπε το απόγευμα, δεν ξέρω αν προέκυψε κάτι άλλο. Ναι, θα μας τα ξαναπεί, να τα ξαναπεί, γι' αυτό είναι. Για να μας τα ξαναπεί, άλλο ακροατήριο 5-7 δεν είναι εκπομπή και άλλο ακροατήριο 8-10 φίλτατε, εντάξει. Καλύτερο. Όχι, εννοώ πιο αναβαθμισμένο. Ευτυχώς δεν τα ακούει, είναι στην Ολλανδία. Δεν ξέρω να ζητήσει την εκπομπή. Τι λέει το ρεπορτάζ. Ο Ντίνος Διαμαντόπουλος είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ατζέντη του Λουίς Ιμπάνιες, Ντάργκο Αλεγκίτ. Ο οποίος φέρνει να είναι και κουμπάρος του από ό,τι έμαθα. Τι είναι, Κροάτης μου ακούγεται, ναι, αυτός. Ναι, ναι, ναι. Πώς το κατάλαβα. Έχει παντευτεί Κροάτισσα ο Ιμπάνιες, είναι στην Κροατία, κάνει μπάνια. Ναι. Θα έρθει πολύ έτοιμος. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, ο Άρης έκανε πρόταση στον παίκτη, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Νομίζω αυτό ήταν δεδομένο. Τότε πώς χθες. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή αξιώνει χρήματα που αυτή τη στιγμή δεν προτίθεται να δώσει ο Άρης. Το θέμα δεν είναι τελειώσει εδώ και παρότι ο Ιμπάνιες έχει και άλλες προτάσεις, θα υπάρξει νέα επικοινωνία μόνο με την προϋπόθεση να ρίξει απαιτήσεις στο παίκτη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Άρης θα ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές του. Λογικά, η λογική λέει ότι όχι θα ενεργοποιήσει, λογικά ότι θα έχει κάνει και επαφές και με τις εναλλακτικές. Δηλαδή, περιμένουμε τον Ιμπάνιες. Αν μπει όχι,
Νομίζω ότι του δόθηκε, πού το διάβασα, του δόθηκε μέχρι αύριο να απαντήσει, έτσι, μέχρι Τρίτη. Κοίταξε, ήταν να έρθει αύριο ο μάνατζέρ του τώρα. Ναι, νομίζω ότι του δόθηκαν... είπε, αν θα έρθει, είναι κοντά. Αν δεν θα έρθει, δεν είναι κοντά. Αυτά. Δηλαδή, παράλογο αυτό που είπε. Άμα θα έρθει είναι κοντά, αν δεν θα έρθει είναι μακριά. Αν θα έρθει δεν θα έρθει για Μουχαμπέτη, θα έρθει για να κλείσει. Άμα πάρει το αεροπλάνο και έρθει ο Μάντας, σημαίνει τελείωσε το θέμα. Ναι. Αυτό λέει η λογική. Αυτό βέβαια που θέλω να σχολιάσω είναι, τώρα θα μου πεις και είναι καμιά φορά και δύσκολη έτσι, η θέση των δημοσιογράφων, γιατί και αυτοί λογικά ό,τι τους λένε γράφουν. Τώρα καμιά φορά λίγο το ξεχυλώνουν, λίγο βάζουν λίγο σαν τη γη παραπάνω, έτσι. Τώρα μην με ερεθίζεις, γιατί έχουμε ναι. το θέμα του σιώπη, έτσι. Όχι, για πες μου. Με ερθίζει, θέλω για... και την άποψή σου πάνω σε αυτό. Πες μου. Ξέραμε ή δεν ξέραμε για τη Ρίτερ τελικά. Όχι, εγώ δεν ήξερα. Άμα την ήξερα. Δεν ήξερα για σένα, λέω και στου δημοσιογράφου του Άρη. Που για μια σκηνή δεν ξέραν. Δεν ξέραν. Δεν ξέραν. Δεν ξέραν. Τότε πώς έγινε η πρόταση. Έγινε μάλλον πρόταση 500.000 την οποία αναπορρίψαμε ή δεν έγινε πριν ένα μήνα. Αυτό το είχε διαβάσει. Δεν το ξέρω αυτό. Σοβαρά. Όχι, όχι, δεν το διάβασα. Πραγματικά. Ψάξω λίγο. Πάντω για την Ρίτρα. Όχι, εδώ πέρα είμαστε όταν συζητάμε όλοι. Γι' αυτό είμαστε έτσι. Για τη Ρίτρα. Όχι, δεν αφήνω. Δεν λέω ότι λες ψέματα. Λέω ότι για τη Ρίτρα δεν ακούγαμε μέσα. Σαφέστατα και δεν ακούγαμε. Δεν ακούγαμε σε όλη εγώ τη χρονιά. Εγώ όμως λέω ότι είχε γίνει πρόταση από την Alania Sport. Άρα πώς την απορρίψαμε, άμα και ήταν. Την απορρίψαμε. Ένα λεπτό, ένα. Πώς την απορρίψαμε, αφού όποιος έδινε 500 και είχε και το νέο του παίκτη, δεν χρειαζόταν τη δική μας συνένεση. Ακριβώς. Τότε πώς την απορρίψαμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Πόσο καιρό πιο πριν ξέραμε για το. Για τον Ταραβέρι Alania Sport με σιώπη. Δεν μπορεί νομίζω, να έγινε. Νομίζω ούτε μήνα. Πολύ είπα. Στο μήνα πάνω δεν έπρεπε να βρουν ένα αμυντικό χαφ. Αυτό σωστό. Αυτό είναι άλλο. Ίσως, γιατί επαναλαμβάνω, αν έδινε τα 500 κατευθείαν και είχε και τον νέο του παίκτη, δεν χρειαζόταν κανέναν Άρη να συνενέσει. Άρα η λογική λέει ότι δεν έδινε 500 η Αλάνια στην αρχή. Ωραία, αυτό λέει η λογική. Ότι εφόσον έδινε, είχε τον νέο του παίκτη, άρα δεν έδινε τα 500. Ναι, δεν τα βρίσκε με την ομάδα. Άμα όμως έδινε έστω και 300. Ναι, σου θυμίζω ότι το Σούντγκρεν π.χ. ο Άρης δεν το πήρε το Δεκέμβριο. Ναι. Έδινε τα 250. Και οι άλλοι τα θέλαν μπραφ. Ναι. Και εμείς θέλαμε 225, έτσι. Ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά. Ναι. Και είδες ότι γι' αυτό να βάγισε. Ναι. Αν και αυτοί είπανε 2250, ρε φίλε, σου δίνουμε και όχι. Ναι. Θέλω 500 άλλο, μπραφ. Άλλο Τουρκία όμως, άλλο Ελλάδα. Όπως βλέπεις, δεν είχαν τα 500 μπραφ γιατί θα τον μπαίνανε αμέσως. Αυτό λέει η λογική. Δεν χρειάζεται καμιά φορά να χρησιμοποιούμε ούτε το ρεπορτάζ ούτε τίποτα. Αυτά λέει η λογική. Και κάποια πράγματα να μπορούμε, το λέω συνέχεια, να τα φιλτράρουμε και μόνοι μας, έτσι. Διαβάζοντας βέβαια το ρεπορτάζ, αλλά να τα φιλτράρουμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόταν διαφορετική. Λοιπόν, εδώ για τον Ιμπάνιες. Χθες μας λέγανε ότι είναι τελειωμένο. Σήμερα βλέπουμε διαφορά. Η διαφορά υπήρχε. Από χθες. Λογικά χθες τους είπε ότι μάλλον τέτοιο και κάτι θα προέκυψε κάτι άλλο. Ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει όμως κανέναν Ιμπάνιες, έτσι. Αυτό που λέει ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι εναλλακτικές. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί ήδη. Και ότι αν πει όχι. Μακάρι να υπάρχουν. Ναι, όχι. Θα υπάρχουν εναλλακτικές. Άσε το θα. Θα υπήρχε και στο αμυντικό χάρτη. Αν δεν υπάρχουν, σημαίνει ότι δεν θέλουμε παίκτη εκεί. Θέλουμε παίκτη εκεί. Σαφέστατα. Κάτω... Να σου πω κάτι. Και βασικός να είναι ο Κόρκουτ. Πες ότι είναι ο βασικός. Είναι καλός. Δεν έχουμε κάποιον αλλαγή του Κόρκουτ. Ποιον έχουμε. Κανέναν δεν έχουμε. Κανένα δεν έχουμε. Έχουμε τον τέτοιο που γυρίζει, λέει το. Πώς λέγεται αυτό που έκανε τον ποδοσφαιριστή, ο ηθοποιός. Ο Μενέντεθ, αυτός. Αλλά αυτόν το θέλω, λέει, κάποιοι βρέθηκαν οι ήρωες, δύο ομάδες. και τι. Έτσι είναι. Ναι, πιστεύω βρέθηκαν, λέει, δύο Β' Γ' Εθνική Ισπανία, τον θέλουν, οπότε. Και είχε και μεγάλο συμβολιάκι, έτσι. Πάνω από 100.000. 120-130.000 είχαν πει. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να έχει ο Άρης ούτε καν στον πάγκο 130.000 να κάθονται, και όχι να κάθονται. Αυτός. Δεν χρειάζεται ούτε να κάθεσαι στον πάγκο, δεν είναι ούτε για τον πάγκο. Λοιπόν, αυτά με τον Ιμπάνιες. Θεωρώ ότι μπορεί και. Όχι, μπορεί αύριο, μέχρι αύριο, τέτοια ώρα θα έχουμε τελεσίδικα. Το σημαντικό είναι ότι ο Σάσα αύριο. Έρχεται. Αύριο έρχεται, μεθαύριο φεύγει πηγαίνει. Για Ολλανδία, έστω για τρεις μέρες δεν πειράζει. Έστω, τρεις μέρες δεν πειράζει. Σάββατο, αν και το ρώτησα το Χριστό. Παρασκευή. Για το φιλικό λες. Όχι, Σάββατο νομίζω γυρίζει η αποστολή, έτσι. Σάββατο νομίζω γυρίζει. 13 πόσο είναι. Σάββατο πρέπει να. 13 μου είπε ότι γυρίζουν. Λοιπόν, 13 μέρες. Και μετά είναι το φιλικό, το με, φιλικό τον, με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο. Είδες πώς περνάνε οι μέρες. Και μετά είναι το ευρωπαϊκό. Δεν έχει. Εγώ είμαι πολύ προβληματισμένος. Γιατί? Όχι για τα 5 που φάγαμε, τα 3 που φάγαμε. Για ναι, τα αυτό γκολ, δεν είπαμε τίποτα. Για τα γκολ που δεν βάλαμε. Για τις ευκαιρίες που δεν κάναμε κτλ. Όχι για αυτά τόσο. Αυτά, ναι. Γι' αυτά είμαι σίγουρα πολύ προβληματισμένος όσον αφορά το κομμάτι της Ευρώπης. Γιατί παίζει σε 15 μέρες. Καλά, ένα λεπτό. Στο πρωτάθλημα θα είσαι σίγουρα. Ένα.
όπως εμείς και όλες οι ομάδες, καμιά δεν είναι έτοιμη 25 του μηνός, το ίδιο θα είναι και οι αντίπαλοι. Ναι. Δηλαδή, εμείς θα είμαστε ανέτοιμοι και οι άλλοι θα είναι πανέτοιμοι. Δεν είμαστε, δεν θα είμαστε έτοιμοι αγωνιστικά. Ναι. Εμείς καν δεν είμαστε έτοιμοι όσον αφορά το ρόστερ. Ναι. Όχι, αυτό το... λέω. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα όσον αφορά το ρόστερ. Ναι. Αυτοί που έχουν πάει προετοιμασία λείπουνε. Αυτή τη στιγμή πιο πολύ λείπουν τα άκρα φυσικά. Λείπουν γιατί... τα άκρα. Γιατί για τα άκρα, μένα τα... το θέμα του Σούντγκρεν που έχει κουράσει θέμα... φιάσκο, αυτό είναι το άλλο. Περιμένουμε πώς και πώς σήμερα να δούμε την αποστολή της ΑΕΚ που πάει στο ευρωπαϊκό της για να δούμε αν θα είναι στην αποστολή ο Σούντγκρεν. Αριστερό δεύτερο δεν έχουμε. Αμυντικό χάφ ακόμα δεν έχει πάει. Ναι, ένα αμυντικό στην ουσία δύο, γιατί και αυτός τώρα θα μπει. Ναι, εντάξει. Και αν προσθέσεις και τις δύο, τους δύο τραυματισμούς. Να που δεν κάτι. Ξέρουμε τελικά αν το παλικάρι αυτός ο Έμαν είναι δεύτερος, είναι τρίτος, είναι πρώτος. Για δεύτερο τον πήραν, εντάξει. Λοιπόν, Βασιλή, πάρε λίγο τον κύριο Τσαλτίδη εδώ πέρα που έκανε, έκανε σινιάλο. Όχι, η άποψή μου είναι ότι ό,τι προγραμματισμό να κάνεις, τώρα αυτό θα ακουστεί λίγο έτσι φίλο, θέλω να καλύψω, ό,τι προγραμματισμό να κάνεις, πάντα θα υπάρχει κάτι που θα στραβώσει, εντάξει. Σκοπός είναι από πίσω αυτό που έλεγε το ρεπορτάζ, οι εναλλακτικές να είναι πάντα έτοιμες και να ενεργοποιούνται κατάλληλα. Σου ποτέ... έχει δείξει ότι είναι έτοιμες. Όχι, καλά. Ποτέ κάτι όταν το σχεδιάζεις, όχι μόνο στις ομάδες. Δεν αντιλέγω. Εσύ κάνεις ένα πρόγραμμα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν αντιλέγω. Σου ρωτάω να μου πεις τη γνώμη σου για την τωρινή κατάσταση του μάτους. Η τωρινή κατάσταση θα πρέπει να είναι και καλύτερη, όντως. Αυτό είναι γεγονός. Μας στείλαν κάποιες αναποδιές. Το μουφα πέναλτι με το οποίο κέρδισε το στοίχημα. Δεν στο είχε να μάθεις. Εγώ το είδα. Ναι, το είδα. Δεν είναι μουφα πέναλτι. Εγώ σου είπα ότι είναι μουφα πέναλτι. Χέρι στήριξη. Κόκκινη κάρτα, ρε φίλε. Επικίνδυνο παιχνίδι, βέβαια. Όχι, αυτή είναι η πρώτη, ρε ούφο. Αυτή είναι η πρώτη. Δευτυχώς δεν το έδειξε το πέναλτι. Πώς το βάλεις, αυτή είναι η πρώτη που φάγε. Η δεύτερη είναι πήδηξε στον αέρα. Πήδηξε στον αέρα. Χειρότερη εκτέλεση πέναλτι και το Διαμαντόπουλο έκανε. Ναι, όντως δεν το είδα. Δεν το είδα το πέναλτι. Λοιπόν, έχουμε όμως την άλλη άκρη της. Μ' αρέσουν αυτά τα λογότυπα. Έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Από τη μακρινή Ολλανδία. Τον απεσταλμένο του Λίμπερο, κύριο Χρύσανθο Τσαλτίδη. Καλησπέρα, Χρύσανθε. Είπες τα λογότυπα. Ναι. Τα δημοσιογραφικά λογότυπα, λέω. Όχι. Δεν λέγεται έτσι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, είσαι φίλος μου, δεν σε διορθώνω στον αέρα. Όχι, πες στερεότυπα. Στερεότυπα, κοινότυπα. Το λογότυπο ποιο είναι. Δηλαδή, το λογότυπο είναι αυτό που κολλάς το λογότυπο. Ωραία, αυτό λέω. Όταν κάνεις μια πρόσκληση, ας πούμε, για βαφτίση, αυτό δεν είναι λογότυπο. Αυτά τα τετριμένα καλύτερα. Ναι. Αυτό τι είναι, το λογότυπο. Όχι, όχι, δεν με. Άκουσα. Στερεότυπο. Λογότυπο στερεότυπο είναι αυτό που βλέπεις το λαμπαουτάρι πάνω στη φωτογραφία. Σωστά. Αυτό είναι λογότυπο. Το λόγο. Αυτό εννοούσα, κύριε Τσαλτίδη. Αυτό εννοούσα, το λόγο. Τα λόγο εννοούσα, κύριε Τσαλτίδη. Να με διορθώσετε κατευθείαν. Όχι την κόλα τη λόγο. Όχι τη λόγο, ούτε την ούχου. Αυτό εννοούσα. Μπράβο, κύριε Τσαλτίδη. Αυτά που βάζεις στα μπουμάνια, στα ρούχα των παιχτών. Ακόμα και το λόγο που λες, από εκεί βγαίνει. Κοίταξε. Η γλώσσα είναι πάρα πολύ απλή. Αρκεί να σκέφτεσαι. Ωραία, το λογότυπο από εκεί βγαίνει. Γιατί κολλάει πάνω στη φωτογραφία. Ευχαριστούμε, κύριε Τσαλτίδη, μας κάνατε ρεζίλη δύο φορές στον αέρα. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μας είπα, θα είσαι και δεν σκεφτόμαστε. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ναι, όχι, εντάξει, άστο. Θα τον κρατήσουμε λίγο ακόμη. Τι κάνετε καταρχήν, πώς περνάμε εκεί πέρα στην Ολλανδία. Καλά, έτσι το βλέπουμε. Όταν έχεις το πλεονέκτημα να βρίσκεσαι κοντά στη δεύτερη σου οικογένεια και σε αυτό που γουστάρουμε από μικρά παιδιά και να παρακολουθούμε ως προνομιούχοι. Ναι. Κάτι είμαστε καλά. Πέστο. Από εκεί πέρα, εντάξει, πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό για μας είναι και δουλειά. Ναι. Άρα υπάρχει ευθύνη, υπάρχει και δουλειά φυσικά. Εντάξει, είναι άλλο να κάθομαι να βλέπω την προπόνηση και άλλο να κάθομαι να τραβάω βίντεο, να σχολιάζω, να μιλάω στο ραδιόφωνο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν σκοτωνόμαστε κιόλας. Έκανες την ευχαρίστησή σου επάγγελμα, με λίγα λόγια. Αυτό που ευχαριστιέσαι έγινε και επάγγελμα. Να πούμε και χρόνια πολλά, έτσι, εκ των υστέρων. Εμείς τον είπαμε. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά πρέπει να σου πω το εξής. Ότι η συγκεκριμένη δουλειά που την κάνουν πολλοί επάγγελμα και την ευχαριστούνται κτλ. Δεν έχουν την ικανότητα να την κάνουν. Και παρόλο που την ευχαριστούνται. Έχουμε ακριβώς τα δύο αποτελέσματα. Ναι. Πρέπει να έχεις την ικανότητα. Έτσι κι αλλιώς, επειδή με ξέρεις και ξέρεις και τις απόψεις μου, θεωρώ έτσι με την κάστα αυτή τη δημοσιογραφική, δεν έχω και πολύ καλές έτσι πάρτες, να σου πω την αλήθεια. Σας θεωρώ λίγο έτσι. Θέλω να μην το πω στον αέρα, για να μην. Έτσι. Κατάλαβα. Έτσι τι. Ναι. Έτσι γιουβέτσι. Έτσι, ναι. Καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Έγινε σαφέστατος. Μετά τα λογότυπα και μετά.
Τα λογότυπα. Ναι. Πάμε τώρα στο λογότυπο του Άρη. Λοιπόν, πάμε λίγο, Χρήστατε, να πούμε λίγο για τα του Άρη. Καταρχήν, ναι. Έχω τραβήξει πριν εγώ στην εκπομπή στο All About Άρη στο Facebook την τελευταία άσκηση που ήταν διπλό με εκτέλεση κτλ. Και έχω 11 γκολ τα οποία μπορείτε να δείτε με εικόνα και ήχο πλέον στο All About Άρη. Λοιπόν, εγώ θα κάνω το παράπονο μου τώρα και στον αέρα, δεν έχω πρόβλημα. Φίλε μου, ωραίο το All About Άρη στο site. Συγγνώμη, εγώ όταν μπαίνω, αυτό τώρα μπήκα μέσα και δεν μπορώ να το βρω. Πού είναι αυτό τώρα? Τα 11 γκολ, το δεύτερο. Το δεύτερο. Δείτε και τα 11 γκολ στην απογεννητή προπόνηση. Το πρώτο ψάχνω, ρε φίλε. Εγώ το πρώτο θέλω να είναι. Θέλω να είναι πρώτο. Το πρώτο είναι στα 4.867 τα διαρκεία. Μπράβο. Να ξεκινήσω. Κακός, όχι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Καλά, στα πρώτα είναι τα διαρκείας και δεύτερο τα γκολ. Ενέρεση, Χρυσάντα, γιατί τα 11 γκολ μπήκαν 8 και 12 και τα διαρκείας μπήκαν 8 και 30. Λοιπόν. Άχι, λέτε το πρώτο και το δεύτερο με βάση τη ροή ειδήσεων. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον δεν μπαίνουν γκολ στα φιλικά, μπαίνουν στις προπονήσεις. Λοιπόν, μια που είσαι από τους ελάχιστους τώρα. Και στα φιλικά μπαίνουν, απλά τα τρώμε. Σωστά. Ωραίο, καλός άνθρωπος. Τρίπλα καλός άνθρωπος. Ναι, είναι, το έχει, αυτό, το έχει αυτό. Δεν έχει τα λόγια και τα στερεότυπα. Βέβαια, μπήκε από, με γκολ από τα αποδυτήρια. Με προηγείται 2-0, με προηγείται, αλλά θα τον ισοφαρίσω πολύ εύκολα. Λοιπόν, Χρήστατε, λοιπόν, θα μας δώσει από εκεί λίγο. Ναι. Τι να πω τώρα, οσμή προετοιμασίας. Φιλικά δεν είδαμε τίποτα. Καταρχήν, συγγνώμη, να σου πω τώρα έτσι και το παράπονο, πολύ έτσι δικό μου. Πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί η ΠΑΕ με ένα. Πόσο δέχεται τα επίσημα, τα φιλικά του ΠΑΟ. Με ένα link από το YouTube να δούμε. Δηλαδή, τόσο μεγάλη δουλειά ήταν αυτό το πράγμα. Τα φιλικά του ΠΑΟΚ. Πώς θα δείχνει τα φιλικά του ΠΑΟΚ, θα σου πω. Ο ΠΑΟΚ έχει τρία άτομα. Ναι. Συν κάμεραμαν. Ναι. Και τα δείχνει. Είχαμε κι εμείς ένα άτομο και ένα κάμεραμαν. Δεν είναι τόσο απλό. Χρήσανθε, και εμείς είχαμε πέρσι ένα κάμεραμαν και βλέπαμε κάποια παιχνίδια. Δεν είναι. Δεν έχουμε 232 εργαζόμενους. Ωραία. Εσύ μόνος σου πέρσι. Προτίμησαν οι άνθρωποι λοιπόν να πάρουν και να επενδύσουν χρήματα ώστε να επανδρωθεί το ιατρικό team, που είναι και πολύ περισσότεροι πλέον φέτος. Ναι. Προτίμησαν να κάνουν υποδομές, προτίμησαν να κάνουν γήπεδο, γιατί αυτά όλα δεν υπήρχαν στον Άρη. Και προφανώς στην πορεία θα πρέπει και αυτό το πράγμα να εξελιχθεί στον Άρη. Ήδη σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια έχουν κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Ναι. Δηλαδή υπάρχει το Άρης FCTV, υπάρχουν οι παρακάμερες. Τα φιλικά όντως, εδώ πέρα για να γίνει πρέπει να γίνει επαγγελματική δουλειά. Διαδίκτυο. Δεν μπορώ να βάλω τον Δημήτρη. Ωραία. Δεν μπορώ να βάλω τον Δημήτρη τον Πιπέρι να τραβάει. Ούτε εγώ είμαι καμεραμάν για να τραβήξω. Εγώ αυτό που κάνω τη δεδομένη χρονική στιγμή, το κάνω καθ' υπέρβαση. Με το κινητό. Δηλαδή, επειδή αντιλαμβάνομαι τη δίψα που έχει ο κόσμος, σηκώνω το κινητό. Ωραία. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό όμως. Είμαι ερασιτέχνης. Σηκώνω το κινητό μου την ίδια ώρα που κάνω μετάδοση στο ραδιόφωνο. Δύο φορές ένα τεχνικό δηλαδή. Έτσι. Ωραία. Και κάνω και live στο Facebook. Ωραία. Πρόσεξε. Δεν τραβάω βίντεο. Live στο Facebook. Κάνω live στο Facebook. Τώρα για να μειώσω, είπα προηγή σε 2-0 να το κάνω 2-1. Όταν γυρίσει θα σου πω να πάρεις και ένα άλλο κινητό. Γιατί το κινητό σου δεν τραβάει τόσο καλά, να σου πω την αλήθεια. Το κινητό μου που έχει 24 κάμερα είναι S9. Τι είναι? Δεν τραβάει τόσο καλά. Είναι το Facebook. S9. S9 είναι. Τι είσαι, ναι, Samsung, ναι. Το Samsung 9 πώς είναι? Πώς είναι η S300-400 της Τουρκίας? Το Samsung 9. Με 128 γίγα, δεν καλά, καλά, το 128 γίγα τι μας το είπες, στην αποθήκη του κινητού σου μας λες, σιγά το πράγμα. Έχεις μια μεγάλη αποθήκη. Δεν είναι μόνο η αποθήκη. Τι είναι? Είναι και ο επεξεργαστής του πολύ καλός. Πόσο, τι επεξεργαστή έχει? Στο Facebook. Τίποτα. Προσπαθώντας να μειώσεις, χάσαμε 5 λεπτά. Στο Facebook. Αυτή θα είναι η εικόνα. Ωραία. Λοιπόν, στο Facebook αυτή θα είναι. Λοιπόν, άμα δεν θα άρεσε με την Eindhoven, δεν θα τραβήξω καθόλου. Άμα δεν θέλω, εντάξει. Όχι με την Eindhoven, να μοιάζει μια κάμερα, λέω. Το All About Άρη. Δεν φτάνει, ρε φίλε, που σας βάζουμε και βλέπετε. Θέλετε και καλό. Τι είδαμε, ρε φίλε, 18 δευτερόλεπτα είδαμε. Τι είδαμε. Λες και είδαμε να πούμε το προμάτς. Βάλε να δεις γκολάρ. Όχι 18 δευτερόλεπτα. Εντάξει, λίγο το κόβω κι εγώ. Το δεύτερο είχα 30 λεπτά έδειξα. Έδειξε τόσο πολύ σοβαρά. Να βλέπουμε τώρα. Έβαλε εδώ ο Αντώνης, βλέπουμε το πέναλτι και τα δύο πέναλτι. Το πέναλτι το είδα, όντως. Το ένα, το αυτό που έπιασε ο Έμαν. Πολύ συννεφιά μουντίλα. Όντως, πολύ συννεφιά βλέπουμε. Πολύ μουντίλα. Και πολύ δέντρο βλέπω. Χρήσανδε εκεί, πολύ δέντρο βλέπω. Μπράβο της Ολλανδίας. Λοιπόν. Είμαστε μέσα στο δάσος. Ωραία.
Λοιπόν, τώρα αυτά... Τι θέλετε να ρωτήσουμε τώρα, αφού λύσαμε τα τηλεοπτικά, ναι. Και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρεις ότι μεταφέρω παράπονο του κόσμου, έτσι. Παράπονο είναι αυτό. Ωραία, ο κόσμος πάντα έχει παράπονα και καλά κάνει, απλά έτσι. Πρέπει να αντιλαμβάνεται. Ο πρώτος που απαιτεί καλύτερη οργάνωση σε αυτό το θέμα δεν είμαι εγώ, γιατί είναι η δουλειά μου. Είναι η δουλειά σου, γιατί πάρα πολύ απλά αν υπήρχε η εικόνα, αυτό που λες, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο εγώ. Θα έκανα μόνο ραδιοφωνική μετάδοση. Μόνο μετάδοση θα έκανα, όντως, μόνο περιγραφή. Ακριβώς. Ωραία, λίγο, πάμε λίγο στα θεματάκια λίγο. Χρήσανθε, εδώ βλέπω ότι το διαβάσαμε, το σχολιάζαμε προηγουμένως με τον Ιμπάνιες. Και λέγαμε εδώ πέρα με τον Αντώνη, έχουμε και τον Γιώργο στο στούντιο, είμαι φίλος. Λοιπόν, λέγαμε ότι χθες το απογευματάκι, βραδάκι, διαβάζαμε και στο Λαμπατάζ, γενικότερα σε όλα τα κίτρινα site, ότι είναι σχεδόν τελειωμένο. Ότι είναι τελειωμένο το. Όχι. Στο Λαμπατάζ δεν διάβασες ότι είναι σχεδόν τελειωμένο. Όχι. Διάβασες ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Σοβαρά μιλάς. 100%. Πιθανό. Στα υπόλοιπα διάβαζες. Ναι, τα πω εγώ που τα ξέρω. Γκαζέτα και τα λοιπά. Μπράβο, αυτό. Ναι, σε κάποια αθηναϊκά γράψαν ότι υπάρχει και συμφωνία. Κυρίως στον Γκαζέτα ότι έρχεται και τα λοιπά. Θα σου πω το εξής. Ωραία, πάμε. Ποτέ μα ποτέ, 23 χρόνια την κάνω τη δουλειά, ποτέ μα ποτέ εγώ προσωπικά δεν θα προσπαθήσω για να προλάβω μια είδηση, ναι. Για να προλάβω μια είδηση, να την προχωρήσω προς ηθελημένα παραπέρα από εκεί που είναι για να πάρω ένα κλικ και οτιδήποτε άλλο. Να έχω λάθος πληροφόρηση έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στην καθημερινότητα. Να έχω πέσει σε παγίδες επίσης. Μαθαίνοντας, περνώντας τα χρόνια, τις αποφεύγω. Χθες λοιπόν, τσεκαρισμένα, εμείς αυτό που αναφέραμε είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση του Άρη, υπάρχει οικονομική διαφορά με τον ποδοσφαιριστή, ο μάνατζερ του θα έρθει την Τρίτη στην Θεσσαλονίκη για να συζητήσουν τα περαιτέρω. Σήμερα είπα ότι ο Άρης του έκανε τελική πρόταση του ποδοσφαιριστή, που δεν είναι στα λεφτά τα οποία θέλει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ζητάει περισσότερα. Mm-hmm. Ο μάνατζερ του επιφυλάχθηκε να απαντήσει σήμερα ή αύριο και έκανα την εκτίμηση ότι αν αύριο έρθει στη Θεσσαλονίκη, τότε πηγαίνουμε προς γάμο. Αν δεν έρθει στη Θεσσαλονίκη, τότε αυτό, δεν θα υπάρξει. Χρειάζεται, αυτό λέγαμε προηγουμένως εδώ και με τον Αντώνη. Άμα έρθει στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, έρχεται για τη συμφωνία. Αλλιώς, να συζητήσουν και να κάνουν. Μπορεί να το κάνουν και από το κινητό, ρε φίλε. Συγγνώμη δηλαδή. Μπορεί να το κάνουν και από το κινητό. Αυτό λέει η λογική, έτσι. Του απίθυνε μία πρόσκληση να έρθει να τα πούνε από κοντά. Ναι. Να δει το γήπεδο, να δει πράγματα, μήπως το πεις κτλ. Σήμερα λοιπόν υπήρξε επικοινωνία τηλεφωνική του Διαμαντόπουλου με τον μάνατζερ του. Στα πλαίσια αυτά, θα έρθεις τελικά αύριο, τι θα κάνεις, μας είπες ότι θα έρθεις κτλ. Και του λέει ο μάνατζερ, με τα λεφτά που μου δίνετε, δεν έρχομαι. Ωραία. Αν ανεβάσετε τα χρήματα παραπάνω, να έρθω. Ο Άρης δεν θα δώσει 300.000 ευρώ. 3 ή 350. 300 ζητάει τώρα. 350 ξεκίνησε, πήγε στα 300. Και δεν ο Άρης, θα δώσει 300. Έχουμε ύψος προσφοράς Άρη. Έτσι, είναι γύρω στα 200 στάρικα, με τα πόνους πάει στα 230-240. Τώρα τι, για 50 χιλιάρικα είναι το θέμα. Εντάξει, 50 χιλιάρικα. Πολύ ωραία τα λες. Όχι, δεν τα λέω έτσι απλοϊκά, λέω για 50 χιλιάρικα είναι το θέμα. Είναι 240 στην 50. Καλά, δεν είναι έτσι 50 που το λες. Εφόσον έκανε ο Άρης την πρόταση των 200.000 ευρώ όμως. Ωραία. Ωραία. Χρυσάδε, αυτό δηλαδή, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή το 200 με το 300 είναι 100.000. Ωραία. Αυτό ο παίκτη είναι τόσο καλό που. Εντάξει, το βιογραφικό όχι. Το διαβάσαμε. Είναι τόσο. Όχι. Όχι. Δεν είναι τόσο. Εγώ λέω όχι. Εγώ λέω ότι είναι σε πτωτική πορεία, δεν το λέω τώρα. Ναι. Το λέω από άρα από γιατί επιμένουμε. Κάτι ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν το ξέρουμε εμεί. Δεν επιμένουμε, ρε φίλε. Είναι μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, αλλά όχι για 300.000. Τον αξιολογείς και λες ότι είναι για 200.000. Ωραία, οι εναλλακτικές. Για 200.000. Ωραία, διαβάσαμε και τους. Υπάρχουν. Του ίδιου Βεληνικού. Υπάρχουν εναλλακτικές. Στα λεφτά. Όχι. Πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά, ναι, αφού σου λέει κάνει υπέρβαση. Και επειδή είχαμε και μια συζήτηση εδώ με το Ζάχο. Και δεν κάνει υπέρβαση. Για μένα κάνει λάθος αν τα δώσει. Τα 200. 240 σου λέει. Και τα 200 και τα 300. Χρήσατε να σου κάνω μια ερώτηση. Παιδιά, δεν θέλω να τραβήξω αυτά που τράβηξα. Και επειδή βλέπω ότι ο κόσμος δεν θυμάται. Για πες. Εγώ θυμάμαι. Να χαλαρώσουμε λίγο. Έχουμε κάτω από 5.000 διαρκείας. Έχουμε τον Θόδωρο Καρυπίδη στην ομάδα. Το Θόδωρο Καρυπίδη που ανοίγεται και σε σχέση με το γήπεδο. Έχουμε 500 ο Ιντέγε. Έχουμε 300 ο Ντουάρτε. Έχουμε 200 πλάσο Σούντγκρεν.
έχουμε Βέλεφ, έχουμε Κουέστα που θέλουμε να τους ανανεώσουμε, έχουμε 200 Οντιγκινή, έχουμε 250 ο Λάρσον, έχουμε 200 τόσα ο Ματίγια. Αν θεωρείτε ότι αυτά, και όσο όλα θα βάλει και 40%, ωραία, εφορία, ωραία, μ' αρέσει αυτή η συζήτηση. Αν θεωρείτε ότι η ομάδα, αν θεωρείτε ότι η ομάδα αντέχει να πάρουμε άλλα 2-3 200, έχουμε 250 Μπρούνο Γκάμε, περίμενε, κάτσε τα θέλετε όλα τώρα. Εντάξει, η ομάδα, ομάδα αυτά καλά τα λες. Ο πρόεδρος δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Η ομάδα οικονομικά το ξέρει. Ρε. Άρα, το ξέρει ο πρόεδρος. Άρα, το ξέρει ο πρόεδρος. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να το αποκριθεί. Πάντα οι πρόεδροι, πάντα οι πρόεδροι, φίλε μου, και το έχω βιώσει εγώ, οι πρόεδροι πάντα βάζουν και κάποια έσοδα με βάση την αγωνιστική επιτυχία. Και τι προσδοκούν. Μπράβο. Βάζει ο Καρυπίδης λίγο πολύ μίλησε για τα προσδοκόμενα έσοδα όσον αφορά τα διαρκείας. Και τα διαρκείας στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ χαμηλότερα από αυτό που περίμενε. Βέβαια υπάρχει μια παράμετρος. Υπάρχουν οι εβδομάδες αυτές πριν από τα παιχνίδια με τους Κυπρίους που εγώ θεωρώ ότι εκεί θα γίνει ξεπέταγμα. Ότι εκεί θα υπάρξει πολλής κόσμος που θα πάει να πάρει το διαρκείας γιατί ακριβώς συμπεριλαμβάνει και τα παιχνίδια με τους Κύπριους μέσα. Και το επόμενο. Θεωρώ λοιπόν ότι εκείνη η εβδομάδα όντως θα έχει πολύ μεγαλύτερη κίνηση. Απλά λέω το εξής. Μια διοίκηση, ειδικά σε μια ομάδα όπως ο Άρης, που έχει τραβήξει τα όσα τραβήξει και βαρούσαμε το κεφάλι όλοι μας. Άλλος γιατί το ξέρει, άλλος γιατί δεν το ξέρει. Άλλος γιατί το έλεγε, άλλος γιατί δεν το έλεγε. Όχι το έλεγες εσύ, όχι το έλεγα εγώ. Όχι το ξέρεις, δεν το ξέρα. Μια λοιπόν τέτοια ομάδα θα πρέπει να έχει κάνει τα κουμάντα της και στο κακό ενδεχόμενο. Ωραία, Χρυσάτε, δώσε λίγο. Γιατί, αν δεν περάσω, χτύπα ξύλο τους Κύπριους. Ναι. Και είμαι με τα διαρκείας δεν θα ξεκολλήσουν ποτέ. Γιατί ξέρουμε όλο το θυμικό του κόσμου, του Άρη, του οποιοδήποτε. Τα διαρκείας μπορούν να ξεκολλήσουν. Και χωρίς τα έσοδα, λοιπόν. Ωραία. Χωρίς τα έσοδα από την UEFA, χωρίς τα έσοδα από τα διαρκείας, θα βγούμε εκείνη τη μέρα και θα πούμε. Α, δεν παίρνουμε άλλος. Λοιπόν, δώσε ούτε λιγότερο από λεπτό να ακούσουμε χορηγό ώρας και συνεχίζουμε, έτσι. Θέλω να σου πω κάποια πράγματα, όντως. Λοιπόν, Χρυσάντα, είσαι στον αέρα, έτσι. Να τελειώσω τη σκέψη μου. Ναι, βέβαια. Να τελειώσω τη σκέψη μου. Βέβαια. Λέω λοιπόν με βάση όλα αυτά ότι πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά την ευθύνη την έχει η διοίκηση. Βέβαια, η διοίκηση ξέρει και μόνο αυτή γνωρίζει αν έχει ακόμα 100 ευρώ για να δώσει ή είναι 200 ευρώ μέσα. Η διοίκηση ξέρει μέχρι που μπορεί να καλύψει την όποια χασούρα στο πιθανό κακό. Στο κακό σενάριο. Ναι, αλλά άρα, βλέπεις... Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, ναι. ο κόσμος πάντα βλέπω ότι φωνάζει, απαιτεί, πάρτε παίκτες ή οτιδήποτε άλλο. Ξέχασα να σου πω ότι για τον Σούγκλε πληρώσαμε. Για τον Ρόους πληρώσαμε. Ναι. Μιλάμε για 100 φάρικα τώρα, 150. Ναι. Μιλάμε για λεφτά. Δεν ωραία. Έχει ο Άρης ούτε καμία κρατική επιχορήγηση, ούτε του χαρίζουν χρέη, ούτε έχει αβάντες πολλαπλάσιες όσον αφορά τα έσοδά του, τα τηλεοπτικά του ή οτιδήποτε άλλο, άσχετα αν μπορεί υπό μία σκέψη να διεκδικήσει κάτι παραπάνω τη δεδομένη χρονική στιγμή με άλλη κυβέρνηση, γιατί με την προηγούμενη δεν είχε τίποτα. Έτσι, και κανένα παρεδός απολύτως και καμία αβάντα που είχαν άλλες ομάδες. Να αποκτήσει με αυτήν την κυβέρνηση, Χρήστο, να αποκτήσει με αυτήν. Όχι, δεν είχε... ξέρω αν θα αποκτήσει. Λέω να αποκτήσει. Και μία φορά να αποκτήσει και ο Άρης. Και να σου πω κάτι. Εγώ δεν ζητάω να μου δώσει 7 εκατομμύρια, 5 ή 8 ή 14 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά λέω αυτό ότι όταν αξιολογείς αυτό που πήρε το πρωτάθλημα με 7,5, ναι. Αυτός που βγήκε πέμπτος. 5. Και είναι μια ομάδα όπως ο Άρης με κόσμο και τρίτος εισιτήρια. 5. 4. Όχι 4, 5. 4. Διπλασίασε το. Εγώ θέλω να είμαι λογικός, δεν θέλω να είμαι παράλογος, ούτε που πάρα. Μου λένε ότι αξίζουν 7,5 εκατομμύρια όταν τα περισσότερα που έχουν πάρει ποτέ είναι 5,5. Ωραία, καλά, επειδή αυτά δεν θα υπάρχουν, τώρα, ναι. Επειδή δεν θα υπάρχουν αυτά τα ποσά, πιστεύω. Καλά, οπότε... δούμε, βέβαια. Ωραία, αυτό που είπες βέβαια για το και σωστό είναι αυτό που λες, ότι ο πρόεδρος έχει τα δεδομένα, άρα αυτός αποφασίζει. Βλέπεις όμως για να γίνονται αυτές. Ναι, την ευθύνη. Τα δεδομένα και την ευθύνη. Φυσικά, εφόσον έχει τα δεδομένα, ξέρει εδώ 10 εδώ δίνω, 8 εδώ, 3 εδώ από εδώ, 2 παίρνω από εκεί, 1 δίνω. Άρα. Ναι, αλλά έχει πάντα προσδοκόμενα έσοδα το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μια εταιρεία όπως όλες οι άλλες, το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο δεν πάει με βάση τη λογική τι έσοδο έχει. Ναι, γιατί λέω, αυτά. Λέω ότι ακόμη και έξω να πέσει, πιστεύω. Πάντα κάνει σύμπλην, πιστεύω ότι είναι ελεγχόμενο αυτό, έτσι.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτό λέει η λογική, ότι ένας άνθρωπος όταν ρισκάρει και λίγο και το ρίσκο είναι ελεγχόμενο, έτσι. Θέλω να πιστεύω. Έτσι λέει η λογική. Κοιτάξτε, δεν ξαναλέω, θέλω να πιστεύω. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραία. Θέλω να πιστεύω. Ωραία. Αυτός όμως έχει την τελική, δεν νομίζω ότι θέλει να καταστραφεί ο Καρυπίδης μέσω του Άρη. Ούτε εγώ το νομίζω. Λοιπόν. Αλλά υπάρχει η περίπτωση του λάθη. Μην το ξεχνάς αυτό. Του. Ούτε ο Σκόρδας, ούτε ο Αθανασιάδης θέλανε να φτάσουν στο σημείο που φτάσανε. Λάθη κάνανε, πολλά, το πήγαν παραπάνω, μπήκαν σε μια διαδικασία να περιμένουν από την αγωνιστική επιτυχία να καλύψει τα θέματα, τα προβλήματα που είχαν και γι' αυτό εγκλωβίστηκαν. Ο Καρυπίδης έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ο Καρυπίδης δεν έχει χρέη. Δεν έχει χρέη, ναι, μηδέν πήρε. Τα έχει καθαρίσει. Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι ζήτημα αν έχει ένα άνοιγμα της τάξης των 400 χιλιάρικα, ας πούμε. Αυτό, όταν είναι τα ρυθμισμένα, σε εφορίες και τα λοιπά, έτσι καταλαβαίνεις. Και κάποια χρήματα στους ποδοσφαιριστές. Ναι, όταν λέω για ελεγχόμενο ρίσκο, ας το πούμε, αυτό εννοούσα, έτσι. Ακόμη και αυτό το άνοιγμα είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που σε καταδικάζει, έτσι. Και λίγο πολύ, δεν νομίζω και καμιά ΠΑΕ να μην έχει ένα τέτοιο άνοιγμα. Δεν νομίζω εγώ. Κοίταξε, θα σου πω. Αναλογικά εννοώ, έτσι. Και εξυπηρετείται κιόλας αυτό. Απλά ξέρεις τι δεν θέλω εγώ. Εγώ δεν θέλω να παρασυρθούμε αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θέλω να παρασύρει τον κόσμο γιατί βλέπω ότι την ΠΑΕ δώσε. Όχι, δεν υπάρχει. Για τον Ιμπάνιες, επειδή λέγαμε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Απλά επειδή χθες, όπως σου είπα, έτσι φάνηκε ότι είναι σχεδόν τελειωμένο, το πω έτσι. Πιθανόν να πούνε ότι έρχεται. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Επειδή είναι και παπατζίδες οι μάνατζερ γενικότερα, είσαι και ένα Κροάτι μάνατζερ. Μπορεί να βγει και εννοείς από τους μάνατζερ. Ναι, είμαι βέβαιος ότι βγει από τους μάνατζερ. Αλλά σου λέω το εξής. Ότι αυτός, γιατί το λέω παπατζή. Αυτός λοιπόν θεωρητικά έχει μια πρόταση από τον Άρη, η οποία πρόταση από τον Άρη μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα 250 χιλιάρικα. Ναι. Έτσι. Αυτός ζητούσε αρχικά 350, το θυμάμαι γι' αυτό. Και, μπράβο, ο Άρης του είπε μέχρι τα 250, αυτά, και αυτό με μπόνους, έτσι. Οκ, πάρα πολύ ωραία. Τη μία έβγαλε διαρροή αυτός, ότι πριν από μια εβδομάδα, ότι έχει πρόταση από την Τενιτλισπορ με 450. Να σπάει τότε, μάχη, τι κάθε. Μα αυτό είπα και εγώ, λέω συγγνώμη ρε φίλε. Σου δίνουν οι άλλοι. Και έπαιζε στην Τουρκία. Στην Τουρκία, συγχώρα, ναι, δεν θα φύγεις. Δεν έπαιζε στην Αγγλία ο τύπος, για να μην πάει στην Τουρκία τώρα. Έτσι. Έπαιζε στην Τουρκία. Του δίνει λοιπόν 450. Ο Άρης σου δίνει 250. Ναι, και το συζητάς. Εντάξει. Τι ήσουν Αργιανάκη στο Super 3 που ένωσα. Λογικά, σκοπός είναι ο Άρης, χρήσατε για να το κλείσουμε τώρα με τον Ιμπάνιες, τώρα λεπάρσαμε και τον κόσμο. Και σήμερα, για να σου τελειώσω, μόλις κάνει την πρόταση ο Άρης και λέει αυτό είναι. Δεν σου δίνω άλλα. Ναι, αυτό απάντησε. Είναι. Ναι, απάντησε. Γίνει διαρροή, οι new old boys, πώς λένε αυτούς, που θέλουν για να τον πάρουν πίσω και του δίνουν 350. Στο καλό. Στο καλό, εντάξει. Εγώ επαναλαμβάνω, ο Άρης πρέπει να έχει μια deadline, έτσι, να το έχει δώσει λογικά και να, όπως ο Άρης, μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο. Αυτό το σχολιάσαμε εδώ και το είπαμε. Σκοπός είναι οι εναλλακτικές, σε περίπτωση που αυτός πει όχι, να υπάρχουν οι εναλλακτικές και να, λογικά να έχουν γίνει επαφές και με τις εναλλακτικές. Ναι. Είμαστε 8-9 Ιουλίου. Ναι, ο Άρης πιέζεται, οι παίκτες δεν πιέζονται. Έχουν 2 μήνες για να βρουν ομάδα. Αυτό είναι ντεζαβαντάζ για τον Άρη. Στην τελική δεν γίνεται, να σου πω κάτι, δεν γίνεται να τους βγάλουμε και όλους 8 Ιουλίου. Ήδη έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχών διαπραγματεύσεων και ήρθαν και τους έψησες να έρθουν. Δηλαδή, εγώ δεν πίστευα ότι ο Ιντέγε θα έρθει τέλη Ιουνίου στην ομάδα. Ενώ θα το καθυστερήσει για να αποφύγει την τέτοια, έτσι. Οικονομικό πρόβλημα δεν έχει. Έτσι. Ζήτημα κανένα δεν έχει. Γιατί να πάω να τρέχω, σωστό. Αυτό δείχνει βέβαια και τη θέλησή του να παίξει ποδόσφαιρο, έτσι. Έτσι. Και να διακριθεί. Έτσι. Είναι σημαντικό. Όμως αυτό, με εξαίρεση τον Ιντέγε, στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές το πλήρωσες. Στο Ρόουζ έσκασες 120 χιλιάρικα στη Λοριάν. Στον Σούντγκρεν έσκασες 110 χιλιάρικα στην ΑΕΚ. Χρήσανθε να κάνω μια ερώτηση για το Σούντγκρεν. Για το Σούντγκρεν. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Τόσες μέρες στο ραδιόφωνο και δεν έχεις μάθει, δεν πρέπει να κόψεις τον κύριο δημοσιογράφο. Δεν του τα άμαθα ακόμη αυτά, δεν πέρασε ακόμη εξαπλώσεις. Ο Ντουάρτε πήρε παραπάνω χρήματα από ό,τι θα έπαιρνε 25 Αυγούστου αν ερχότανε.
Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Θα σου πω, ο Ιμπάνιες. Αυτός λοιπόν, αν μείνει χωρίς ομάδα, θα έρθει τον Αύγουστο, 25 Αυγούστου, και θα λέει στον Άρη, έρχομαι με 200-250. Mm. Αυτό, ο Άρης δεν είναι μια ομάδα που έχει τις αβάντες ή τον μεγάλο εφοπλιστή, ο οποίος θα τα αγνοεί. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν μπορείς να τα αγνοείς αυτά τα πράγματα. Ο Άρης δεν μπορεί να δίνει 100 και 150 χιλιάρικα παραπάνω για να έρθουν ένα μήνα νωρίτερα οι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και κάποιες μεταγραφές χαλάσανε. Ενώ θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις να έρθουν. Ωραία, ξέρεις τι, αυτό όμως είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί θα σου πει ο άλλος, να σου πω κάτι. Μπορεί χτύπα ξύλο τώρα, άσε με τους Κύπριους, στον επόμενο γύρο να αποκλειστούμε, λέω, από μια ομάδα η οποία ας πούμε θα έχει δει την αδυναμία μας στο συγκεκριμένο τρόπο και να αποκλειστούμε για εκείνη τη θέση, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Και θα σου πει ο άλλος, για 50 χιλιάρικα έχασε την είσοδό σου στους ομίλους. Απάντησε. Δεν είναι τόσο απλό όπως το λες. Πώς είναι. Για 50 χιλιάρικα τα χάσα. Εντάξει. Δηλαδή άμα υπήρχε... Και... Ωραία, και άμα τον πάρω λοιπόν δώσω τα 300. Και βάλε αυτόν τον γκολ αυτό. Λέω, όχι, αυτό που λέω δεν καταλαβαίνω, δεν πήρα θέση. Λέω ότι αυτό είναι και λίγο, το είπες και προηγουμένως. Δεν λέω εσένα, υπάρχει, υπάρχει, ναι, υπάρχει. Ποδόσφαιρο είναι. Ναι, θέλω να σου πω, αυτό είναι και λίγο. Από πού θα οριστεί ότι το έχασα από αυτή τη θέση. Λέω ρε παιδί μου, τρώμε γκολ, μας κάνουν γιογιό από εκείνη την πλευρά. Από τα δεξιά, ας πούμε, που δεν θα βρεθούν τώρα. Έρχεται λοιπόν. Δίνεις λοιπόν τα 300 και χρεώνεσαι. Ναι. Και χρεώνεσαι και αποκλείεσαι, γιατί κάνει λάθος. Τι θα κάνεις. Γιατί με την ίδια λογική θα έχω αποκλειστεί την άλλη περίοδο, δεν έχω χρεώσει. Αυτό είναι που θέλω να σου πω και να ακούσει την ερώτηση του Αντώνη. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και μέσα και το ρίσκο, έτσι. Για όλες. Είτε κάνεις το ένα είτε το άλλο. Υπάρχει ρίσκο πάντα. Οπότε κάποια στιγμή θέλοντας και εμείς, θα ρισκάρεις θέλοντας και εμείς. Και συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Έρχεται ο αριστερός μπακ. Ναι. Αυτός θα παίξει. Δεν ξέρω εγώ, πού να ξέρω αν θα παίξει αυτό. Δηλαδή, εσύ είσαι σίγουρος ότι θα παίξει ο Λούκας. Όχι, σε εκείνη τη θέση λογικά θα παίξει ο Κόρκο. Τουλάχιστον στο πρώτο μάτι θα παίξει ο Κόρκο. Μα να σου πω κάτι. Μιλάμε για μια θέση τώρα του αριστερού μπακ. Ενός παίκτη που ήρθε πέρσι το Γενάρη. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Ναι. Έχει κάνει καλές εμφανίσεις στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Ναι. Okay. Δεν πάει καλά τώρα εδώ πέρα τις πρώτες μέρες. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι φυσιολογικό. 26 Ιουνίου ήρθε από. Έκανε 10 μέρες διακοπές και ήταν μέχρι 15 Ιουνίου με την εθνική ομάδα. Τι περιμένετε να μπει ο ποδοσφαιριστής να πετάει το football manager. Ωραία. Είναι φυσιολογικό, παιδιά, αυτοί οι παίχτες να έχουν βαριά πόδια. Είναι φυσιολογικό. Ο Κόρχουτ, ο Ρόουζ, ο Φετφαντζίδης, ο Ιντέγε, ο Ντουάρτε. Είναι φυσιολογικό. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά είναι φυσιολογικό. Εντάξει, εμείς δεν μιλήσαμε για τα αποτελέσματα. Χρυσάδε, δεν είπαμε για τα αποτελέσματα. Εξάλλου δεν έχουμε και εικόνα, έτσι. Ούτε εγώ λέω για τα αποτελέσματα. Ούτε το διαφορετικό. Για βαριά πόδια και εικόνα. Ωραία, εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Είτε κερδίζαμε είτε όπως χάσαμε τώρα, πραγματικά δεν με ενδιαφέρουν. Μετά από κάποια χρόνια τα πράγματα δεν με ενδιαφέρουν. Καλός ή κακός όμως, τα φιλικά. Καλός ή κακός και τον Αριανό και τον Έλληνα τον επηρεάζει. Αυτό είναι σωστό, τον επηρεάζει. Τέλος πάντων. Τώρα για Σούργκρεν λίγο και για. Δεν ξέρω. Για Σούντγκρεν θέλω μια βοήθεια από το μεσημέρι. Το έχω πει και στους δικούς μου, δεν με έχουν βοηθήσει. Ότι... Η ΑΕΚ έχει ταξιδέψει στην Αρμενία. Ναι. Είναι ο Σούντγκρεν στην αποστολή. Αυτό ψάχνει αυτή τη στιγμή ο Αντώνης, να σου πω την αλήθεια. Ψάχνω βασικά να δω την αποστολή. Δεν μπορεί να μην δεν έχουν κάνει την αποστολή ακόμα τη ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Ψάχνω στα σουηδικά να δω την αποστολή. Ωραία, τα λες. Και εσύ είσαι ο καλύτερος για να επιβεβαιώνεις πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Γιατί είσαι τόσο. Έχεις τόσο αφελή ερωτήματα μερικές φορές που αναδεικνύεις το πόσο δύσκολη είναι η δουλειά μας. Σου λέω λοιπόν ότι το έχω ψάξει εγώ πριν από σένα και δεν υπάρχει αποστολή. Ναι, το βλέπω ότι δεν υπάρχει αποστολή, αλλά το θέμα ότι εγώ δεν έχω τα τηλέφωνα που μπορεί να έχεις εσύ. 3-0. Τι να πού να έχω, τι να έχω. Όχι, εσύ μπορεί να έχεις κάποια τηλέφωνα λόγω της δουλειά σου από κάποιο Σουηδό δημοσιογράφο, ξέρω εγώ. Καμιά Σουηδέζα. Ή μπορεί εκεί έχεις τον Λάρσον, τον είχες μάλλον τον Λάρσον τώρα, δεν τον έχεις. Από καμιά Σουηδέζα μπορεί να έχει κάνει τηλέφωνο. Πριν γνωρίσει τη γυναίκα του, μπορεί να έχει κάνει τηλέφωνο. Θεωρείς ότι έχουμε τέτοια σχέση που να πηγαίνουμε στο Λάσο και να του λέμε πάρε ένα τηλέφωνο σε ένα Σουηδό να ρωτήσει την αποστολή. Έχετε την αίσθηση ότι έτσι είμαστε ή συναναστροφέα όπως τους παίκτες. Τώρα συγκεκριμένα με τον Λάρσον όχι, αλλά με κάποιους παίκτες έχετε φιλίες. Δεν μπορεί να μην έχετε φιλίες. Καλά, γιατί... Εγώ προσωπικά δεν έχω φιλίες. Εντάξει, Χρήστο, ακόμα και αν εσύ δεν είχες τη φιλία με τον Λάρσον, μέσα από την ομάδα θα το ρωτούσαμε. Έχω μια καλησπέρα, μιλάω κατά καιρούς με τα παιδιά για να το ξέρετε κι αυτό. Αλλά προτιμώ να μην έχω τέτοιες γιατί επηρεάζομαι. Εγώ συμφωνώ με τον Χρήστο. Δεν μπορείς να μην επηρεάζεσαι.
Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Έχω φιλικές σχέσεις με κάποια παιδιά, μια καλησπέρα. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να πούμε για ένα καφέ, αλλά δεν έχω πει σχεδόν ποτέ με ποδοσφαιριστές. Δηλαδή μόνο εδώ. Κάποιος διοικητικός δεν ξέρει αν ο Σούντγκρεν έχει πάει στο Αραράτι, όχι. Στο Όρος, όχι. Μπορεί να ξέρει. Ναι. Αλλά δεν σας το λέει. Μπορεί να ξέρω κι εγώ. Καλά, πλάκα μας κάνεις. Το κρατάς μυστικό για ποιο λόγο, μη χαλάσει μεταγραφή. Αφού τώρα μας είπες ο Τσέκαρος και δεν ξέρεις, μας δουλεύεις. Παιδιά, λιποθύμηση. 3-1, έτσι. Πρόσεχε λίγο. Είναι 3-0 το σκορ. 3-1, είναι. Όχι, 2-1 ήταν πριν λίγο. Έφαγε για το κινητό. Άσε τώρα. 2-1 ήταν. Δεν έβαλε. Το κινητό. Αυτό που είσαι 8 ευρώ που κάνει. Τι. Ωραία. Θα γίνει μια παρακράτηση κάποιων μισθών τότε. Ναι. Γιατί λόγω των αποστολών πρέπει να πάρω καλύτερο. 4-1. Να πάρει. Εδώ σου διεύθυνση να κάνω μια παρακράτηση, όντω. Εγώ είμαι διεύθυνση με τον Ζαγόρα. Μπορώ να σου φέρω εγώ καμιά δεκαριά πίτσε αν θε. 4-2. Σωστό. Λοιπόν, 7-4 έληξε εδώ πέρα από το παιχνίδι. Να ξέρετε, έχουμε ακόμα δρόμο. Εγώ δεν είπα πριν ότι δεν ξέρω. Ναι. Εγώ είπα δεν έχει βγει αποστολή. Άρα ξέρεις. Και η μόνη περίπτωση να ξέρεις είναι να έγινε κάπως έτσι όπως το περιέγραψε ο Αντώνης. Θα τη δούμε πώς αύριο, εντάξει. Τέλος πάντων. Θα τη δούμε αύριο, μεσημέρι. Υπάρχει, άκου λίγο Αντώνη, υπάρχει συνέντευξη τύπου του Σουηδού προπονητή στο κανάλι της ΑΕΚ. Ναι. Μπες. Σουηδικά δεν ξέρω τι να πω. Είχα μπει στο site της ΑΕΚ, την είδα τη συνέντευξη. Α, κάτσε, δηλαδή, ξέρεις και σουηδικά αυτό μας λες τώρα. Του το Λάρσον που έχει μια καλή μέρα. Ναι. Όχι φίλε, η Σουηδέζα που είπαμε πριν. Εγώ έχω Σουηδέζα φίλε και θα την κάνω όμως κύριε Χρήστατε για να δεις ότι έχουμε και εμείς άκρες. Και εγώ φίλε έχω τον Τρέγια. Και εγώ έχω τον Τρέγια. Σωστό. Τι σουηδικά ξέρει. Α, έχεις τον Τρέγια που ζεις στη Σουηδία. Εγώ έχω όμως Σουηδέζα. Καταρχήν στην ΑΕΚ παίζει Έλληνας. Και αυτό, σωστό, ναι, σωστό, βέβαια, ο αμυντικός, ναι. Μας έδωσε τις πηγές. Ο Δημητριάδης, πώς λέγεται. Είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου. Είναι φίλος. Πες μας, ρε φίλε, είναι στην αποστολή, όχι. Δεν θέλω να εκθέσω τώρα. Δεν θέλω να εκθέσω τον άνθρωπο. Πέρα. Καλά κάνει, καλά κάνει. Τι είναι, τον έκθεσε ήδη. Θα το δούμε πιο μετά. Περίμενε, να τελειώσουν λίγο. Να βγει κάποιο να το πει. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, δύο τελευταία ερωτήματα για να σε αποδεσμέσουμε να πάμε φάση. Γιατί δεν είπαμε λογικά. Δεν είπαμε για τον Ντουάρτε, πώς σου φαίνεται ο Ντουάρτε. Γιατί ακούγονται διάφορα. Αυτό ήταν το ένα που θέλω να ρωτήσω. Και πιο πολύ πιάνομαι από το, από το συμβόλαιο είπα. Που είπες πριν από λίγο. Αν όντως ισχύει, το είπες και έτσι το είπε. Έτσι το είπε. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο. Ναι. Τι. Είπες τα αξίζει τα λεφτά αυτού του παίκτη, έτσι πως τον βλέπεις. Τα αξίζει τα λεφτά. Τέσσερις προπονήσεις τον έχω δει, ρε παιδιά. Τι να... Ναι, εντάξει, είπα. Αν, από αυτά που έχεις δει, έχεις δει και δύο φιλικά. Αν αξίζει τα 2,5 εκατοστάρικα που παίρνει, γιατί αυτό είναι το ποσό. Είναι έτοιμος αυτό. Όχι. Όχι. Όχι απλά δεν είναι έτοιμος, είναι ανέτοιμος. Αυτό έλεγα και εγώ στο Ζάχο. Στο Γιώργο το φίλο μου εδώ πέρα. Είναι πολύ ανέτοιμος. Πολύ ανέτοιμος. Ανέτοιμος εννοείς φυσική κατάσταση, αυτό δεν μπορεί να εννοείς τίποτα άλλο. Στα κιλά δηλαδή θυμίζει λίγο Ζάχο ή είναι λιγότερα. Εγώ είμαι φίτρε, τι να θυμίζω. Καλά, εντάξει. 84 κιλά είναι, τι. Μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αν έχει 5 κιλά, σε 2 εβδομάδες θα χάνει. Δεν είναι το ίδιο με εμάς. Είναι πίσω. Είναι βαρύ, πολύ βαρύ. Κατάσταση, ωραία. Από εκεί και πέρα έχει 2 εβδομάδες. Όχι, έχει πόσο. Ναι, 2 εβδομάδες περίπου. Μέχρι, 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες μέχρι τα μάτς με τους Κύπριους για να φέρει τον εαυτό του στο επιθυμητό επίπεδο. Επίσης θα σου πω το εξής. Ο Ντουάρτε, αν το δεις ακόμα και όταν ήταν στον Άγιαξ, ήταν πάντα το σλούπι του έτσι. Πάντα ναι. Το σλούπι του είναι έτσι. Υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι το σλούπι τους είναι λίγο και λες αυτός πως είναι έτσι κτλ. Και μαγεύουν. Στο γήπεδο. Όχι, εμείς στο γήπεδο θα το δούμε. Απλά δώσουμε... είπαμε, επειδή είσαι εκεί μια εβδομάδα ήδη, πας και διέγνωσες κάτι, είδες κάποια πράγματα. Είπα, είναι βαρύς. Είναι βαρύς. Ρέχνησαν λίγο, διαφώτισε με τώρα, σε παρακαλώ. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι αυτός απόλυτα έτοιμος με τους Κύπριους. Αλλά θέλω να έχει ένα 60 λεπτό. Ναι, ωραία. Διαφώτισε με λίγο. Ποιο το νόημα της μεταγραφής του Ντουάρτε στο 4-3-3 που θα παίξει ο Παντελίδης. Λίγο, βάλε με λίγο. Δεν θα ακολουθεί, στα πρώτα παιχνίδια δεν θα ακολουθήσει το σύστημα του Περσινό. Γιατί? Ανάλογα τώρα. Ρωτάω, αν θα ακολουθήσει το σύστημα του Περσινό. Υπάρχει συμβόλαιο. Όχι, δεν υπάρχει συμβόλαιο, αλλά υπάρχει κάτι που έχεις μάθει από την προηγούμενη χρονιά και δεν μπορείς. Και γιατί να παίξει ο Ντουάρτε, που τον έβαλε στο Ντουάρτε και δεν μπορεί να παίξει ο Ντουάρτε. Αυτό ρώτησα. Αν θα παίξει ο Ντουάρτε σε αυτό το 4-3-3. Τον έχεις βάλει. Που τον έχεις βάλει, λέει, στο 4-3-3. Αυτό ρωτάω να μου πεις, γιατί δεν έχω καταλάβει. Πες μου εσύ που τον βάζεις και δεν χωράει. Πουθενά. Δηλαδή, πού ρε φίλε, πού παίζει δηλαδή. Είναι κατηλημένη η θέση. Ήρθε για οχτάρι. Ήρθε για οχτάρι. Ποιος το λέει αυτό.
Έτσι δεν είναι, δεν γράφανε τα site. Δεν γράφανε τα site ότι πήρε σε αμυντικό χαφ που παίζει από το 6 ως το 8. Εγώ, συγγνώμη, Χρυσανθέ, από τα βιντεάκια που τον είδα, εγώ καθόλου οχτάρι δεν τον έχω δει τον άνθρωπο. Συγγνώμη. Εγώ παίζει οχτάρι και παίζει και δεξί εξτρέμια. Εγώ εξτρέμ τον έχω δει, τουλάχιστον από τα βιντεάκια που τον έχω δει. Αυτές οι δύο θέσεις παίζει. Ναι. Η κουβέντα μου αρέσει εμένα, ξέρεις, γιατί μου αρέσει, φίλε μου. Για πες. Γιατί πάρα πολύ απλά αναδικεί τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο οπαδός. Έτσι, ο οπαδός είμαστε, ρε φίλε. Ο οπαδός σκέφτεται ρεσιτίζανε με αυτά που διαβάζει. Οπαδοί είμαστε. Δεν, ναι, δεν γράψανε τα site ότι υπέγραψε ο εξτρέμ του Άρτε. Ο οπαδός λοιπόν διαβάζει κάτι και το υιοθετεί. Είδες τι μου είπες πριν. Μου είπες. Γράψανε τα site χθες ότι συμφώνησε ο Ιμπάνης. Ναι, εμείς από πού να έχουμε. Και η πλάκα είναι ότι το λες εμένα που δεν το γράψαμε έτσι. Αλλά στο μυαλό σου, με θετική τέτοια, έτσι, όχι αρνητικά, έχεις ότι και εμείς το γράψαμε, γιατί το είδες κάπου. Όχι, χωρίς να θέλω να σε εκθιάσω, εγώ όταν δεν γράφει κάτι το All About Άριζε, το παίρνω σαν δεδομένο. Είναι... Ο Ζάχος είπε ότι το διάβασε κάποια site και εγώ είπα επειδή τα διάβασα αυτά τα αστεία. Εγώ είπα. Γιατί έχουμε διαβάσει ότι ο Ματέο έχει εγώ κλείσει. Εγώ διάβασα σε δύο. Έχουμε διαβάσει διάφορα. Εγώ θα πω αυτά που ο Ματέο ήταν πρωτοσέλιδο στο Sportline. Ναι, και μάλιστα και με την προκαταβολή που θα έδινε ο Άρης και τα πάντα όλα. Εγώ διάβασα σε δύο μάλιστα και το θεώρησα, εφόσον το διάβασα σε δύο, σαν δεδομένο. Σαν δεδομένο ότι ισχύει. Γιατί λίγο πολύ. Αυτό θα έλεγα. Copy-paste κάνουν το ένα με το άλλο. Εντάξει. Θα σου πω το εξής, ότι δεν είναι εύκολο για το ρεπορτάζ, ειδικά όταν υπάρχουν και πολλοί ξένοι κτλ. Είναι δύσκολο. Υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Απλά εγώ θα σας πω το εξής, ως συμβουλή όσο μπορώ να συμβουλέψω. Ότι φυσικά και υπάρχουν οι πληροφορίες που δίνονται καθημερινά και πάρα πολλές από αυτές είναι αληθινές. Απλά ο κόσμος να μην τρελαίνεται και να μην τα παίρνει όλα ως δεδομένα. Ο Ντουάρτε λοιπόν ήρθε ως ένας παίκτης που παίζει στο 8 και δεξιά. Στα extreme. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν μπορεί να παίξει 4-3-3 δηλαδή, με τον Άρη. Γιατί δεν μπορεί να παίξει. Γιατί δεν μπορεί να παίξει δηλαδή ως half μαζί με τον Ματίγια και τον Λούκας Σάσα. Χρυσανθέ, μισό λεπτό να σε διακόψω γιατί μάλλον με αδίκησες. Διαβάζω από το All About Άρης. Ντουάρτε, ένας half με καλό πόδι το αριστερό ανάμεσα στο 6 και στο 8 όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Ποιος το γράφει? Νίκος Παπαδόπουλος, All About Άρης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν τα διαβάζουμε μόνο ο Τσαλτίδης, All About Άρης. Δεν κατάλαβα. Τι ευχαριστείς. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Αλλά γι' αυτό υπογράφουμε. Εντάξει, μα αυτό σου λέω. Εγώ δεν είπα. Εγώ δεν ανέφερα site. Εγώ μόνο All About Άρης πιστεύω. Αυτός είναι All About Άρης. Εγώ μόνο All About Άρης πιστεύω. Ξερό ψωμί. Γιατί δεν θέλω να. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Ναι, γιατί δεν θέλω να χαίρομαι εύκολα. Διαβάζω μόνο All About Άρης. Δικός μας άνθρωπος. Ωραία. Δικός μας. Δηλαδή τώρα αυτό τα θέσεις... Ναι. Άκου λίγο, να διαβάζεις τα πάντα. Τα πάντα. Γιατί αν διαβάζεις τα πάντα... Διαβάζω τα πάντα, το θέμα είναι τι πιστεύω, έτσι, τι πιστεύω. Μετά από αυτή τη διαφήμιση, ένα διαρκέα σου το παίρνει. Βέβαια, στη θύρα 1 παρακαλώ. Στη θύρα 1. Στην 1. Στην 3 έχω. Εκεί πάω την κόρη μου, δεν μπορώ. Στην 1. Λοιπόν, Χρυσανθέ. Στην 1 με την 3. Λοιπόν, δύο τελευταία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νεότερο. Μπορεί να είσαι εσύ στην Ολλανδία, αν ξέρεις για... Λάρσον και Κουέστα, αν έχουμε. Έρχονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έρχονται. Ναι, αν ξέρεις για τον τραυματισμό. Να κάνουν μαγνητική κτλ. Οι τραυματισμοί τους φαίνεται να μην τους αφήνουν εκτός των αγώνων με τους Κύπριους. Αλλά είναι ιατρικό το θέμα. Έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν ακριβώς εντατική θεραπεία και να είναι έτοιμοι στα παιχνίδια με τους Κύπριους. Η εκτίμηση πρώτη, αλλά χωρίς μαγνητική. Γιατί η μαγνητική θα γίνει κάτω. Λέει ότι ο Λάρσον έχει μια διάταση. Αυτό σε αφήνει έξω 7-8-9 μέρες το πολύ. Εντάξει, ωραία. Και ο Κουέστα έχει ενοχλήσεις στους κοιλιακούς. Οι ενοχλήσεις στους κοιλιακούς μπορεί να πας και να κάνεις επέμβαση και να μείνεις έξω 3 μήνες. Σαν το σώζο. Αλλά προφανώς, ακόμα και το χειρότερο σενάριο να υπάρχει για τον Κουέστα, δεν θα το κάνει τώρα. Αυτό τώρα που είπες για τον Κουέστα. Ναι, το είχε και πέρσι. Θα το πάει συντηρητικά δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι έχει. Ναι, αν χρήζει εγχείρησης. Δεν μπορεί να το πάσει. Θύμισε μου γιατί... Θα το πάει 2 χρόνια έτσι. Χρυσανθέ, νομίζω ότι και πέρσι δεν έπαθε ένα ανάλογο Κουέστα. Όχι. Όχι. Το δάχτυλο είχε σπάσει το... Το δάχτυλο, αφήνω άσο το δάχτυλο, τέλος πάντων. Ωραία. Και το τελευταίο, το κερασάκι στην τούρτα που θέλω να σε ρωτήσω, μια που το ανέφερες και το όνομά του, γιατί επαναλαμβάνω,
λίγο και να παίρνουμε και την, και την γνώμη του, του κόσμου έτσι, και το τι συζητείτε. Θέλω να μου πεις για τον Ματέο Γκαρσία, αν, αν αληθεύουν όλα αυτά που ακούμε, ότι πολύ σύντομα θα είναι αποτελεί μέρος του Άρη. Όχι. Τι, κατευθείαν όχι, μπαμ. Τι ήταν αυτό. Δώσε λίγο ελπίδα στον κόσμο. Γιατί ψεύτηκε η ελπίδα να γιατί, δώσει. Γιατί ρε φίλε, τι είμαι, έμπορος ελπίδας, γιατί υπάρχουν αρκετοί με το όνομα του Ματέο που κάνουν εμπόριο ελπίδα. Άρα, άρα να τον ξεχάσουν τον Ματέο αυτοί εγώ που παίρνουν, έτσι. Θα είναι δεν είπα αυτό. Τι όχι μου δεν είπα αυτό. Τι δεν είπα, σε ρωτώ και μου λες όχι. Φίλε, τι ρώτησες. Αν με όλα αυτά που γράφονται θα είναι πολύ σύντομα μέλος του Άρη. Α, μπορεί να αργήσει. Πρόσεξε. Λίγο την πειθία μου κάνεις. Πρόσεξε τις λέξεις που χρησιμοποιείς. Είναι λίγο, από τώρα θα σε λέω πειθία. Εντάξει. Όχι, γιατί. Πολύ με χρησμούς μιλάς, διφορούμενος. Πολύ σύντομα. Με χρησμούς μιλάω, θα σου πω γιατί μιλάω με χρησμούς. Ναι. Γιατί πιάνεσαι ο συνομιλητής μου και εσύ, ναι, ο πρόεδρος της Λας Πάλμας είναι Παπαντζής. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι δεδομένο. Ο παίκτης δεν ανήκει σε εμάς. Όχι. Άρα δεν εξαρτάται από εμάς. Όχι, δεν είπαμε. Κάτι. Έτσι. Άρα, έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο Παπαντζή. Δεδομένο. Έχω έναν ποδοσφαιριστή που δεν ανήκει σε μένα. Είναι δυνατόν να μιλάω καθημερινά και να λέω ότι επειδή πιέζει ο Ματέο αυτό ή οποιοσδήποτε άλλος πάει να πει ότι έρχεται. Ωραία, μου στείλανε προχθές ένα φίλος, ναι, δεν το απάντησα, μου στέλνει μήνυμα στις 3 η ώρα, ναι, είμαι σίγουρος, την Κυριακή, έμαθα αύριο έρχεται ο Ματέο. Ναι, το ίδιο. Το ότι, μπαμ και τέτοιο και ότι ετοιμάζεται το, ετοιμάζεται τώρα, τώρα χρειάζεται το λογότυπο, το λογότυπο ετοιμάζεται, ναι, με το, α, η site, ναι, ετοιμάζει το λογότυπο καλώς ήρθες Ματέο. Έτσι. Δεν το απαντάω. Ναι. Ναι, δεν το απαντάω. Και εμένα μου ήρθε. Πέντε ώρα μου λέει άκυρο. Εντάξει. Αν εγώ στις 4 όμως έβγαινα και το έλεγα. Πρόσεξε. Όχι, όχι, δεν έπρεπε. Και στις 5 έλεγα άκυρο. Ναι. Και στις 5 έλεγα Ρεζίλ. Άκυρο. Ρεζίλ. Ο ίδιος αυτός θα μου ήρθε πινελίκη. Ναι. Τι είναι αυτά που μας λες και γιατί ξέρεις πόσες τέτοιες πληροφορίες του Ματέο έρχονται κάθε μέρα. Ωραία. Εσύ τώρα από την δημοσιογραφική σου αίσθηση και τις πληροφορίες. Ο Ματέο θέλει να έρθει. Ναι. Ο Ματέο θέλει να έρθει. Προτιμά να έρθει στον Άρη. Ο Άρης έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση στην ακόμη ισχύει αυτή η πρόταση όμως. Η οποία παροδικά, περίμενε, ναι, η οποία σταδιακά, λάθος σε τέτοιο είπα, λάθος σε περίμα, σταδιακά 3-2. Έχει διαφοροποιηθεί. Α. Είναι άλλη πρόταση που είχε τον Απρίλιο. Είναι άλλο αυτό που ισχύει σήμερα. Προς τα κάτω. Προς τα κάτω λογικά θεωρώ. Φυσικά προς τα κάτω. Όσο περνάει ο χρόνος φυσικά προς τα κάτω. Είναι υπέρ μας. Πήρα τον Ιντέγε, πήρα τον Φεφαντζίδη, φυσικά έβγαινε προς τα κάτω. Σωστά, ναι, βέβαια. Δεν μπορεί ο Άρης να δώσει ένα εκατομμύριο αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Κολοτούμπες να κάνουμε, 12.000 διαρκείας να φτάσουμε, ένα εκατομμύριο δεν μπορεί να δώσει. Εκτός αν τα δώσουμε σε 8 δόσεις σε αιτήσια σαν τον Ντόμ. Σαν τον Ντόμ Παπαδόπουλο να τους δώσουμε. Όχι. Η διαφοροποίηση έχει να κάνει με επέκταση συνδεξίας, τέλος πάντων έχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Που πάλι θεωρούν στον Άρη, χωρίς να το ξέρουν όμως, ότι αυτή είναι η καλύτερη που έχει η Λας Πάλμας στα χέρια της. Γιατί το θεωρούν αυτό. Γιατί ο Άρης, δεν υπογράφει πουθενά αλλού. Το παιχνίδι, μπράβο, τους άφησε να εκτεθούν. Και είπε πάρα πολύ απλά. Έχεις 3 εκατομμύρια όπως λες. Γιατί έτσι δεν έλεγε ο Παπαντζής. Ναι. Πολύ ωραία, τον ευχαριστούμε πολύ τον Ματέο να πάει να παίξει με τα 3 εκατομμύρια και θα πάει να παίξει. Εμείς δεν μπορούμε. Είναι ηλίου φαϊνότερο, κύριε Χρυσάδε. Είναι ηλίου φαϊνότερο, του Άρης έχει κάνει την καλύτερη πρόταση. Αυτό είναι δεδομένο για μένα. Λέω, και ψάχνουν λοιπόν να βρουν καλύτερη, λοιπόν, για γιατί δεν τους ικανοποιεί. Έτσι. Έτσι. Λέω λοιπόν για τον Ματέο. Αν σε αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι, που έχει οριοθετήσει η Λας Πάλμας, ναι, δεν ξέρω πότε είναι αυτό, μπορεί να είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν βρει καλύτερη, θα το δώσει. Το πιθανότερο είναι αυτό. Αν η Λας Πάλμας λοιπόν δεν βρει παραπάνω χρήματα από αυτά που δίνει ο Άρης ή τον τρόπο που προτείνει ο Άρης, τότε θα τον δώσει. Έχει ο Άρης βάσιμες ελπίδες να έρθει. Τέλη Αυγούστου θα είναι, 15 Αυγούστου θα είναι, 10 Αυγούστου θα είναι. Είναι το πόσο θα το σκέφτεται να το κρατήσει ο πρόεδρος της Λας Πάλμας. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε πόσο τον παίρνει να το αξιολογήσουμε, ναι, πραγματικά. Πόσο τον, ναι, παίρνει. Γιατί αν όσο περνάει ο καιρός. Γιατί έχει συμβόλαιο άλλο ένα χρόνο. Ναι, η γνώμη, η γνώμη μου, η δικιά μου είναι ότι ο παίκτης, όσο περνάει ο καιρός, αν δεν βρεθεί κάποια ομάδα που να πάθει κάποιο μεγάλο τραυματισμό, κάποιος παίκτης και να καίγεται για εξτρέμ, ο παίκτης θα τους μείνει στο ράφι. Ωραία. Για να, θα τους μείνει στο ράφι. Για, λοιπόν, με βάση τη λογική. Δεν μπορεί να πάει ομάδα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ενώ λοιπόν, το συμβόλαιο λύγει Γενάρη και να δώσει χρήματα. Αυγούστου,
μέχρι 31 Αυγούστου ο Άρης θα είναι εδώ για τον ποδοσφαιριστή. Ό,τι και να γίνει, μπορεί τώρα από εκεί και έπειτα. Αν δεν είναι μέχρι 31 Αυγούστου και δε και τους μείνει στο ράφι, όπως λες, σε 6 μήνες. Ελεύθερος. Τζαμπαζά. Βέβαια, πρόσεξε, ελεύθερος θα μπορεί να πάει μισό λεπτό. Από το καλοκαίρι και μετά. Από το καλοκαίρι. Εντάξει, ελεύθερος και για άλλους. Μόνο που τον Αύγουστο, αν τους μείνει, θα είναι... Θα μπορεί τότε, άκουμε λίγο, επειδή εμείς ωραία τα λέτε. Πάντα τις παραμέτρους αρνητικές δεν τις βλέπετε. Θα μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, να του δώσει 300 χιλιάρικα, 400 χιλιάρικα και να τον πάρει. Εντάξει, φίλε, άμα θέλει να πάει, να πάει. Τι έκανε, δεν πειράζει. Ο κάθε ΠΑΟΚ. Είπα τον ΠΑΟΚ γιατί είναι ο συμπολίτης και έχει λεφτά. Άκουσε με, εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, βέβαια. Εγώ λέω, για να το... Ναι, και αυτό σωστή η επισήμασή σου. Αλλά θα πάει λοιπόν ο Ολυμπιακός και θα του δώσει μισό εκατομμύριο. Εσύ δεν μπορείς να του δώσεις μισό εκατομμύριο. Ναι, αλλά Λασπάλμας δεν θα πάρει φράγκο, έτσι. Ρε παιδιά, ας το αφήσουμε τώρα. Εμείς λέμε για τώρα. Λέω ότι η Λασπάλμας δεν θα φτάσει μέχρι εκεί. Το δεδομένο είναι για μένα, στα δικά μου μάτια. Περίμενε, να τον βοηθήσω, Ζάχο. Περίμενε, η Λασπάλμας δεν θα φτάσει μέχρι εκεί. Αν ο παίχτης δεν υπογράψει, του λέει η Λασπάλμας θα πάει στον Ολυμπιακό. Σε πούλησα στον Ολυμπιακό 2 εκατομμύρια. Χωρίς η συγκατάθεση του παίχτη. Δεν πάω. Δεν πάω, θα πει ο παίχτης. Θα πει δεν πάω. Άρα δεν μπορεί η Λασπάλμας να καθορίσει. Όχι, βέβαια, και οι δύο πρέπει. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό λέω, ναι. Αν λοιπόν στον παίχτη εκεί πέρα πάνω, ο κάθε Ολυμπιακός, ο κάθε Αϊτχόβεν που παίρνουμε, του πει έπαιρνες 150. Και 100 αντιλαστών 250 το χρόνο. Σου δίνω 500. Τι θα πει. Άριστη σκιά για πάντα σου πετρεία. Όχι βέβαια. Απλά θέλω τα τωρινά δεδομένα να κάνουμε και αυτό που λέει η λογική, έτσι. Η λογική λέει ότι αν είχαν καλύτερη πρόταση αυτή από αυτή που τους έχει κάνει ο Άρης, ακόμη και αυτή τη μειονία, θα τον είχαν δώσει. Αυτό λέει η λογική, έτσι. Εφόσον δεν τον δίνουνε, και αυτός ο Παπατζής, όπως λες, κάθε 15 μέρες αλλάζει και τις δηλώσεις που έχει πουληθεί. Μια δεν έχει πουληθεί. Μια σε Ελλάδα, μια Μεξικό, μια στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο Άρης έχει κάνει την καλύτερη πρόταση. Απλά δεν τους ικανοποιεί αυτή η πρόταση. Η αλήθεια είναι. Έτσι. Αυτό έτσι, λέει η λογική. Έτσι. Οπότε, να μην τρελαινόμαστε. Εγώ τον, πρόσεξε, τον θέλω τον παίκτη. Δεν θεωρώ ότι έχουμε εκεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έτσι λέω εγώ. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Και ίσα ίσα, αν γυρίσει ο Λάρσον και ο Μπρούνο Γκάμα, είμαστε υπερπλήρης. Ξεχνάμε τον Γκάμα. Τον Γκάμα τον έχουμε ξεχάσει. Ναι, τον Μπρούνο Γκάμα τον έχουμε ξεχάσει. Αν θέλει να βάλει τον Ντουάρτε, τι θα κάνει, θα αφήσει έξω τον Τικινί. Ναι, έτσι. Για να παίξει ο Ματέο και ο Φετφατζίδης. Έτσι. Δεξιά. Έτσι. Είμαστε πλήρης εκεί, παιδιά. Απλά είναι φυσιολογικό ένας τόσο καλός ποδοσφαιριστής που τον αγαπήσαμε, ρε παιδί μου. Βέβαια. Να είναι προσδοκία. Έτσι. Αλλά αν είναι να δώσω το οτιδήποτε. Πάνε πάρε άλλη μια χαφάρα. Σε καμία περίπτωση να δώσω οτιδήποτε. Σε καμία περίπτωση. Πάρε και ένα στόπερ ακόμα. Πάρε και ένα στόπερ ακόμα στα το Βέλεφ. Άμα έχεις μισό εκατομμύριο να δώσεις δεξιά και αριστερά. Δεν το έχεις όμως. Ναι, αλλά θα γίνουν 6 στόπερ μετά. Καλά, ρε φίλε. Στόπερ έρχονται, στόπερ φεύγουν. 4. Καλά σου λέει, 4. Όλα μπορεί να αλλάξουν. 31 Αυγούστου. Παίρνα τους Κύπριους. Με το καλό. Κάνε και μια υπέρβαση. Με την επόμενη ομάδα δεν ξέρουμε ποια θα είναι, 22 Ιουλίου θα το μάθουμε. Και μετά μπορεί να έχουμε ανακατατάξεις. Θα δούμε. Σωστά. Εκεί μετά θα πας, αν έχεις τη δυνατότητα, θα πας σε κάτι καλύτερο. Εκεί θα το απλώσω το... Θα πάω να πάρω και ένα αριστερό μπακ ενδεχομένως που είναι πιο τελή και μπορώ να διώξω έναν άλλον. Και εκεί μετά μπορείς να πεις, ευχαριστώ πολύ, κάτσε να πω ένα καλό παίχτη, ρε Σηματίγια, θα φέρω τον Τζάβι τώρα γιατί έχω λεφτά. Αυτό ειδικά αν ο Άρης φτάσει μέχρι τον τρίτο γύρο, δηλαδή εκεί στα... Στα πρόχειρα να μπει στους ομίλους, θα αλλάξουν. Τελείως, αν μπω στους ομίλους. Αν μπω στους ομίλους, θα έχω 7 με 8 εκατομμύρια στάνταρ. Στάνταρ έσοδα. Άρα εκεί, κάποιοι παιδιά δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Θα τα πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρε και 50 χιλιάρικα αποζημίωση για να πει, 100 χιλιάρικα αποζημίωση να πει, γιατί έχω 8 εκατομμύρια. Και έλα εδώ εσύ στο Περάρα που έχεις μείνει ελεύθερος και δεν έχεις βρει ομάδα. Θα πάω και στο Ματέο εκεί και θα πω στη Λαπάλα μας, πάρε μισό εκατομμύριο μπραφ. Και αλλάζουμε. Γιατί το έχω τώρα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν είναι πάντα τα ίδια. Όπως δεν είναι τα ίδια τα πράγματα για τον Ματέο σε σχέση με τον Απρίλιο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Και σωστό. Πρέπει να κάνεις σωστές ειδήσεις και να παίρνεις και τις σωστές αποφάσεις. Δεν είναι αλάθαστος ο Διαμαντόπουλος, ούτε είναι αλάθαστος ο Καρυπίδης. Όχι βέβαια. Σκοπός είναι το μικρότερο ποσοστό λάθος να υπάρχει. Και φυσικά να πω και στους ομίλους, να πάω και στο Old Trafford να τους κάνω 0-2 στο ημίχρονο και να τελειώνω, εντάξει. Για να δεις ότι είμαι αντικειμενικός.
Για να δεις ότι είμαι αντικειμενικός. Και εγώ αντικειμενικός είμαι, το ίδιο. Εσύ τι είσαι? Μεγάλος Φαμπιάν Έμαν, ναι. Η παιχτούρα αυτή. Τι είπε? Τον ορμάνε κάτι συνάδελφοι εδώ, Μαντσεστεράκηδες. Ναι. Και του λένε στην Αγγλία τι είσαι, Μάντσεστερ. Γιατί ναι. Μας είπε ότι του αρέσει ο Ντεχέα. Ναι. Ότι είναι αγαπημένος θερματοφύλακας και τέτοια. Και Λίβερπουλ. Εντάξει, πες. Στο πρώτο επίσημο θα τον περιλάβω. Πώς σου φάνηκε τώρα ο τερματάς, μιας και τον έπιασες? Πώς σου φάνηκε? Καλώς. Γιατί εμείς μόνο τον ακούσαμε. Όλους μόνο τον ακούσαμε. Γιατί τώρα όλους. Δεν είναι πιάσει πέναλτι. Ναι, ακούσαμε ότι έπιασε πέναλτι, αυτό λέμε, μόνο τον ακούσαμε. Εξαιρετικός για 21 χρονών. Καλά, το πέναλτι πάλι του το έστειλε. Για 21 χρονών. Εξαιρετικός, θέλει δουλειά. Εγώ πάντως να σου πω κάτι. Χαίρομαι με όλες τις μπούρδες που έχω ακούσει για τον Αλέκο Ράντο. γιατί βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και γνώστης του αντικειμένου, αλλά είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει σεβασμό στους θεματοφύλακες και επίσης κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, την ώρα της προπόνησης να μπορείς να το διαχωρίζεις από το όλο το υπόλοιπο, πέφτει πολύ πινελίκι, ρε φίλε, στους θεματοφύλακες. Εράντος είσαι, εντάξει. Πέφτει πολύ πινελίκι πάνω στους θεματοφύλακες και αμέσως μετά τον βλέπεις τον μπαμπά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα στην προπόνηση. Να πω ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3-2, κέρδισες. Έστω και στα χασομέρια κέρδισες, κύριε Τσαλτίδη. 3-2. Μπήκες πολύ δυνατά, 2-0 έκανες από τα πρώτα λεπτά. Δεν μπόρεσαμε να το γυρίσουμε το μάτς. 3-2. 3-2. Εντάξει. 10 πίτσες άρα κερδίζω, ωραία. 10 πίτσες εδώ ο κύριος θα σας φέρει. Εγώ δεν έχω με τις πίτσες έγινε το 3-2. Με τις πίτσες. Λοιπόν, πότε Σάββατο γυρνάτε? Σάββατο δεν γυρίζετε? Σάββατο βράδυ. Μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση που είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος? Διακοπές. Α, εντάξει, γιατί δεν τον άκουσα και πάει, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα. Νεαρό παιδί. Δεν τον άκουσα και δεν έφερα πίτσες γι' αυτό. Φίλε τουρίστας. Αυτό ακριβώς. Καλά ρε φίλε, νέο παιδί. Εμείς εδώ στα βουνά της Ολλανδίας που έλεγε και ένας φίλος μου, άσχετο που δεν έχει βουνά. Λοιπόν, εδώ όλη μέρα στο ρεπορτάζ και ο Παπαδόπουλος στη θάλασσα. Κακοπερνάς. Δεν κακοπερνάω, αλλά να ξέρεις ότι για έναν ίσα-ίσα, μια χαρά περνάμε. Συμπαθώς, αν είμαστε και βλέπουμε τον Άρη, έτσι. Είναι απίστευτο γούστο για μας. Έτσι. Αλλά δεν είναι, κάνουμε δουλειά, δεν κάνουμε διακοπές. Ωραία ρε Χρυσάνα, εντάξει, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Λοιπόν. Εδώ μέχρι και στην εκπομπή σας βγήκα, ρε παιδιά. Ναι, έτσι, δηλαδή, μεγάλη μας τιμή πραγματικά. Έκανες μαζί μας εκπομπή, γιατί σε λίγο κλείνουμε. Μεγάλη μας τιμή πραγματικά, μία ώρα κοντά είμαστε. Αυτό είναι, γι' αυτό βγήκα. Ναι. Θα έρθει και όχι, ξέρεις γιατί βγήκα. Γιατί? Γιατί ήξερα ότι η δική σας εκπομπή θα είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες. Γιατί πραγματικά επειδή είστε δύο παδάκια, ναι. Εγώ, εμένα μου αρέσει πολλές φορές, πέρα από το δημοσιογραφικό λόγο κτλ., να έχω και μία. Να έχω τοποθετήσεις οι οποίες θα είναι διαφορετικές από τα τετριμένα λογότυπα των δημοσιογράφων. 4-2, άσε. 90 με Ιντέγε. Ωραία. 4-2 με Ιντέγε. Πρόσεξε, έχω όμως και εγώ ένα καλό, κύριε Τσαλτίδη. Έχω ένα καλό και εγώ που πιστεύω το ξέρεις ήδη. Επειδή θα παίξουμε και με Κύπριους. Δεν ξεχνώ εύκολα. Να ξέρεις. Ωραία. Δεν ξεχνώ. Ωραία. Εδώ είμαι στη Φυλάω. Ωραία. 4-3. Ωραία. 4-3. Κάτι θα κάνω. Θα σε δωροδοκίσω με κάποιο τρόπο. Ρε. Φίλε, κανένα εισιτήριο εκεί. Δεν το δοκούμε. Εγώ για την 1, μην το ξεχάσεις. Εγώ για την 1, όχι την 3. Δεν το δοκούμε. Εντάξει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την. Καταρχήν, σε πήραμε και από, έτσι και από τη δουλειά σου και από την ξεκούρασή σου. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και θα τα έχουμε πούμε. Έχουμε τέτοιο τώρα. Έχουμε συνεντεύξει στο ξενοδοχείο της ομάδας. Πάμε, φεύγουμε τώρα για να πάμε να κάνουμε γιατί αύριο. Η ομάδα έχει άνοστος και την ενημέρωση. Ναι. Η ομάδα θα κάνει το πρωί αυτά που είναι να κάνει. Ναι. Και την προπόνησή της δηλαδή. Και μετά ναι. Η παίκτες είναι ελεύθερη για το απόγευμα. Οπότε δεν θέλει να τους ταλαιπωρούμε με συνέντευξη και οτιδήποτε άλλο coach. Οπότε την αυριανή συνέντευξη θα την διαβάσετε μεθαύριο εσείς. Θα την κάνουμε σήμερα το βράδυ εμείς. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά σήμερα. Ωραία. Και Χρυσάθε. Χρυσάθε, εφόσον δεν πήρε συνέντευξη από την Κολάσενα, άσε συνέντευξη άλλες. 4-4 στα χασομέρια. 4-4 και άμα κάτσε άλλα 2 λεπτά θα χάσει κιόλα. Κολλάσε να πήρε συνέντευξη. Απλά πρέπει να σου πω ότι αυτές τις συνεντεύξεις, δεν πήρα από την κοπέλα τη συγκεκριμένη, ναι. Αλλά αυτές τις συνεντεύξεις τις παίρνω και τις κρατάω στο αρχείο. Τι 5-4-53? 5-4! 5-4! Κάτσε αυτή την απάντηση. Θα τη στείλω ηχογραφημένη στη γυναίκα σου και να δω πώς θα έρθεις μετά. Στο στούντιο. Σαν διαφήμιση από Χαζαπλά. Τι είπε ο άνθρωπος, στο αρχείο του είπε. Θα σου βάλω κι άλλο γκολ, θα σου πω ότι η γυναίκα μου, ναι. Η Κατερινούλα μου, ναι. Λέει να προσέχεις, ναι. Και απλά να είναι πιο όμορφη από μένα.
Τι λες ρε φίλε. Πολύ καλή απάντηση. Τι πολύ λες, πολύ ρε, καλή φίλε. Απάντηση. Απλά επειδή είναι κούκλα, επειδή ναι. είναι κούκλα μιλάει εκ του ασφάλους. Κατάλαβε. Έτσι, εντάξει. Okay. Σου λέει πια πιο ωραία από μένα να το κοιτάξει. Χρήσανθε στο ξενοδοχείο, πισίνα έχετε. Πισίνα έχετε στο ξενοδοχείο. Δύο. Ωραία. Δύο. Έχεις μπει. Εσωτερική και εξωτερική. Φυσικά ρε. Κάνω βόμβες. Μαγεία. Κάνεις βόμβες. Μπαίνεις εσύ στην πισίνα, φεύγει η πισίνα. Εντάξει. Okay. Μα αυτό δεν σου είπα, δε. Κάνω βόμβες. Δεν κάνεις. Ωραία, σε ευχαριστούμε Χρήσανθε για τον χρόνο σου, έτσι. Προφανώς για τον καλά, χρόνο σου. Να σε καλά. Να σε καλά και είπαμε Σάββατο επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη. 5-4 έλεξε τώρα είμαστε. 5-4 και ένα δοκάρι πήγε να το κάνει. Ένα δοκάρι. Τέλος πάντων. Θα σε φτιάξω καλά εγώ. Μη φοβάσαι, δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνώ. Έχω ένα καλό. Μπορεί και πριν 20 χρόνια. Καμίλα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα κάνουμε μία σούμα ό,τι είπαμε, ό,τι κάναμε. Μία αποφώνηση. Λίγο. Να ανοίξουμε γραμμές. Για 5 λεπτά γραμμές ανοίξουμε. Αν πάρει κάποιος, καλώς. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος και Αντώνης. Στο στούντιο 23-10-287 και 3 οκτάρια. Ας ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο. Αν μου είπες ότι υπάρχει ήδη κάποιος φίλος, αν περίμενε τόση ώρα, πραγματικά είναι ήρωας. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Ας τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Έλα, Ζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε μου, αν θες. Χρήστο από Σέρες. Έλα, ρε Χρήστο. Έλα, ρε Χρήστο. Πραγματικά ήρωας σε περιμένεις όλο το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, επειδή τις τελευταίες μέρες δεν μπορούσα να ακούσω και έβαλα τώρα πριν 5 λεπτά να πρόλαβα. Θέλω να μου πεις τέτοιο για τον Ματέο, τι παίζει, τι ακούγεται. Αυτό, εφόσον είπες ότι άκουσες τα τελευταία 10 λεπτά, νομίζω. Ούτε 5. Είχαμε, κοίτα, να σου πω ότι είχαμε τον Χρήσανθο Τσαλτίδη από την Ολλανδία για μία σχεδόν ώρα στον αέρα και ήταν μία από τις τελευταίες ερωτήσεις μου για τον Ματέο Γκαρσία. Γιατί λίγο πολύ έτσι στο διαδίκτυο πολλά και εσύ λογικά τα ίδια διάβασες με εμάς. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι, να σου το πω λίγο έτσι μπακαλίστικα, ο Άρης λογικά έχει κάνει την καλύτερη πρόταση, μια πρόταση η οποία όμως δεν ικανοποιεί τους Ολλανδούς και είμαστε στο περίμενε. Αν δεν βρεθεί η ομάδα, λογικά θα καταλήξει τον Άρη ο παίκτης. Αυτό λέει η λογική, γιατί να τον κρατήσουν και δεν θέλουν και δεν μπορούν. Έτσι, γιατί κάποια οικονομικά προβλήματα έχουν και αυτοί, θέλουν να απεγκλωβιστούν από κάποια συμβόλαια και άλλων παικτών, όχι μόνο του Ματέο Γκαρσία. Αυτά είναι τα δεδομένα. Από τη στιγμή που δεν το βλέπεις να υπογράφει αλλού, αυτό σημαίνει ότι είναι όλο και πιο κοντά στον Άρη. Μακάρι, Ζάχο, γιατί σου είχα πει, θέλω Φετβατζίδη, θέλω Λίντζε Ρος να υπογράψει. Ναι, ο Ρος έχει υπογράψει ήδη. Ναι, πριν καιρό που είχα πάρει. Ναι. Άμα υπογράψει ο Ματέο, θα είμαστε δυνατοί. Απλά ξέρεις το θέμα. Για πες. Τώρα, το ίδιο με τον Τζαλτί θα πεις, μου φαίνεται το ίδιο. Για το οικονομικό θα πεις. Όχι, καμία σχέση του οικονομικού, όχι. Αγωνιστικά εγώ θέλω να πω. Για πες. Στην Ευρώπη, καλό είναι, εντάξει, θέλω να μπούμε στους ομίλους, αλλά επειδή, εντάξει, καλύτερα να μην κρατάμε τρία τέτοια, δεν μπορούμε να βγάλουμε πέρα σε τρεις διοργανώσεις. Εγώ προτιμώ να αποκλειστούμε και να δώσουμε βάση σε Ελλάδα. Κοίτα. Εντάξει, ακούγεται λίγο κάπως αυτό το πράγμα. Άκουσε με. Σαν σκέψη δεν είναι λάθος. Απλά ξέρεις τι. Πρώτον, το οικονομικό όφελος, άμα μπει στους ομίλους του Champions League, στο Champions League, καλό αυτό, του Europa Link πλέον, τα νούμερα έχουν πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, αν ο Άρης μπει στους ομίλους, το είπε και προηγουμένως ο Χρήστος, νομίζω το διαβάσαμε και λίγο πολύ το ξέρουμε, είναι καραντί έσοδα 7 με 8 εκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνεις. Αυτά τα λεφτά είναι περισσότερα, μόνο από αυτό το έσοδο, είναι περισσότερα από το budget του Άρη, έτσι. Πολύ περισσότερα. Ακόμα και την ΑΕΛ να περάσεις είναι κοντά είναι, στο μισό. Απλά ξέρεις τι, αυτό, εγώ συμφωνώ, κατάλαβα πώς το λες, απλά ο στόχος αυτός που είναι και ο πρώτος στόχος, ο πρώτος εννοώ με βάση τις ημερομηνίες, έτσι, ναι. τελειώνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα το παλέψουμε να μπούμε στους ομίλους και θα πάει μέχρι τα Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη. Είναι μέχρι πότε είναι, το τελευταίο ματς, αν φτάσουμε εκεί, νομίζω είναι Σεπτέμβριο, θα ξέρουμε, έτσι. Δηλαδή, δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, τρίτη, θα ξέρουμε αν θα είμαστε στους ομίλους ή όχι. Οπότε είναι ένας στόχος που είναι πολύ άμεσος.
Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ συμφωνώ, κατάλαβα που το λες και εγώ. Αν μου πεις, ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ θέλω να πάρει ο Άρης φέτος ένα τίτλο. Και φυσικά ο μόνος προσιτός τίτλος είναι το κύπελο, έτσι. Σκέψου όμως, σκέψου για να σου τελειώσει τη σκέψη, να μπει ο Άρης ο Μήλους, να πάρει αυτά τα χρήματα. Τι κινήσεις μπορεί να κάνει το Δεκέμβριο, ώστε αυτός ο στόχος του κυπέλου να είναι ακόμη πιο προσιτός και να είναι και από τα φαβορί, γιατί όχι. Μακάρι να μπουν στους ομίλους. Απλά αντικειμενικά τώρα είναι δύσκολο να μπούμε, έτσι. Γιατί έχουμε για... δύο μάτς μετά με καλές ομάδες. Εντάξει, γιατί. Όπως είμαστε κι εμείς καλή ομάδα. Συγγνώμη, όταν παίξαμε, παραδείγματος χάρη που είχαμε και τότε καλή ομάδα, με την Σαραγώσα. Δεν ήταν βουνό η Σαραγώσα. Ήταν. Είχαν μεγάλο μπαζεραστή, θυμάμαι, είχαν κοντά στα 50-60. Ρε φίλε, είχαν τότε πώς με αυτούς μας έβαλε και τον... Διέγκο Μιλίτο είχαν, ρε φίλε. Μιλίτο, Αγιάλα, Αγιάλα. Και τον, το εννιάρι το Βραζιλιάνο που ήταν και έπαιζε και εθνική τότε αυτός. Δεν θυμάμαι, μας έβαλε και τον γκολ. Βέβαια. Ναι. Κάτι τελευταίο για να μην κρατώ και τη γραμμή. Για όσους Αριανούς απογοητεύονται από τα φιλικά, να τους πω μόνο ότι... άμα κλείσει και τον Ματέο και πάρουν και αυτούς οι μπάνιες, δεν ξέρω τώρα τι κινήσεις θα κάνει η ομάδα. Mm-hmm. Σε δύο μήνες, δηλαδή Σεπτέμβριο-Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, η ομάδα θα πετάει. Εγώ έτσι το βλέπω. Ο Άρης στο πρωτάθλημα, φίλε, θα είναι έτοιμος ούτως ή άλλως. Αυτό εννοείται. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο μεγάλος στόχος, ένας από τους μεγάλους στόχους, κυρίως για οικονομικούς λόγους, που είναι το Europa League, έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή θα είναι πολύ δύσκολο το μάτς με την ΑΕΛ. Καλά, εντάξει. Δεν θα υπάρχει, εύκολο παιχνίδι. Έτσι. Εντάξει. Και αυτοί όπως είμαστε και εμείς θα είναι έτοιμοι και αυτοί θα είναι ανέτοιμοι. Ναι. Οι οποίοι μόλις σήμερα έφυγαν προετοιμασία αυτή, έτσι. Ναι. Θα αρχίσουν να παίζουν πολύ καλή μπάλα, γιατί παίξαμε. Πέρσι, φέτος παίξαμε καλή μπάλα. Το είδαμε. Ειδικά στο δεύτερο γύρο, ναι. Στο δεύτερο γύρο παίξαμε πολύ καλή μπάλα. Και στον πρώτο, αλλά ειδικά στο δεύτερο θα δέσει η ομάδα. Από Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα τρίβουν πολύ τα μάτια τους. Για να δούμε, ρε Χρήστο, για να δούμε εδώ πέρα. Αυτά, παιδιά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να σε καλά. Λοιπόν. Δεν είπαμε τίποτα για μπάσκετ, φίλτατε, και έχουμε εδώ πέρα, ήταν σήμερα και η πρώτη του Μαρκόπουλου, βλέπω, στο Αλεξάνδριο. Βέβαια ήταν μεταξύ συγγενών και φίλων. Ας ελπίσουμε, εγώ η άποψή μου είναι ότι για αυτόν τον Άρη, όπως είναι τώρα, ο Μαρκόπουλος είναι πολυτέλεια, σε εισαγωγικά πολυτέλεια, εννοώ δηλαδή για τα οικονομικά και την κατάσταση του σλόγου. Εγώ θα πω ανάσα η πρόσληψή του. Ναι, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Άλλο δεν ολοκληρώσει σκέψη. Λέω, θέλω να πιστεύω, γιατί εμείς ό,τι βλέπουμε σφυρίζουμε, να μην είναι κίνηση του στυλ κερδίζω χρόνο. Και να μην είναι τέτοια, και να ακολουθήσουν κι άλλες. Πάνω σε αυτό να σου πω ότι εγώ απορώ, αν δεν πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις, ναι, πώς ήρθε ο Μαρκόπουλος να υπογράψει. Σωστά. 70 χρόνων τώρα δεν είχε κανένα ταλκά να έρθει να μπλέξει με την κατάσταση που υπακράτησε ο Νάρη. Ακριβώς, και να συνδέσει και το όνομά του, και με, το κάτι του με κάτι άσχημο. Ναι. Τι διαβεβαιώσεις πήρε για να έρθει και τι γίνεται. Το ίδιο λέμε, Αντώνη, από άλλη οπτική γωνία το λες. Το ίδιο λέω κι εγώ. Αυτό λέω κι εγώ. Θέλουμε να πιστεύουμε, μακάρι. Τα πράγματα να μπουν στο σωστό μια δρόμο, εβδομάδα... έτσι. Εμείς δεν είμαστε ούτε τρελοί. Ο Γουλιάρμος μια εβδομάδα δεν ζήτησε να γίνει... Ναι, στις 15, την άλλη Δευτέρα. Κοντός Σάλμος. Ναι, εκεί βέβαια δεν υπάρχουν... Αντώνη, εκεί όμως, συγγνώμη, θα πρέπει και στο σώμα και στον κόσμο να δώσει απαντήσεις και χειροπιαστές, έτσι. Δεν υπάρχει θα, περιμένω, ναι, καλά, εννοείται, τέτοιο... Βέβαια. Πρόσεξε, 15 Ιουλίου, Αύγουστος μπαίνει σε λίγο. Είπαμε, δεν είναι νωρίς, μην τρελαθούμε, και ειδικά για μια ομάδα με τα προβλήματα. Βέβαια, απ' την άλλη, θα μου πεις, δεν ξέρω αν το διάβασα σωστά, εσύ που είσαι πιο πολύ στο διαδίκτυο. Το πρωτάθλημα μπάσκετ πάει για κλείσιμο, δεν ξέρω. Ο ΕΣΑΚΕ έφυγε ο χωρικός, δεν ξέρω, υποδιάλυση πραγματικά, αυτό που λέγεται πρωτάθλημα, ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, είναι υποδιάλυση, όλες οι ομάδες. Τσίρκο κανονικό. Βέβαια, εντάξει, είπαμε. Αλλά βλέπεις και Γιαννακόπουλε και εσύ πώς είναι να μείνει και ο Ολυμπιακός, έτσι. Τι νόμιζες εσύ δηλαδή. Θα λείπει ο Ολυμπιακός, θα λείπει ο Άρης, θα λείπει ο ΠΑΟ και θα είναι ίδια τα δεδομένα. Πώς το νόμιζες δηλαδή το πράγμα. Καλό είναι, εντάξει, άντε έπεσες Α2 Ολυμπιακέ, εξάλλου έχει ξαναπέσει, δεν είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, πώς νόμιζες. Άντε τρέξε τώρα και πάρε να βρεις και για το πρωτάθλημα χορηγία, όνομα. Βρες τηλεόραση να καλύψει τα τέτοια και τα λοιπά και τα λοιπά. Χωρίς Ολυμπιακό τώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λες και εμείς αγαπάμε τον Ολυμπιακό ή εσύ τον αγαπάς ή εσύ αγαπάς εμάς και εμείς αγαπάμε εσένα. Όχι ότι έχει κανένα πρόβλημα για να κόμπλους να παίξει μόνο Ευρωλίγκα. Δεν και... έχει ρε φίλε. Βλέπεις δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Όλες οι ομάδες είναι υποδιάλυση. Όλες. Όλες. Το πρωτάθλημα είναι υποδιάλυση. Έτσι. Έτσι που το κατατίσατε, φάτε το τώρα.
Τη Σαραγώσα τον παίρνει τον Εβέρ, τον εννοούσε αυτό. Ναι. Όχι, αυτό μα έβαλε τον γκολ. Το 1-0 εκεί μέσα αυτό. Βρε ποιο μα έκανε το 1-0. Θα το βρω. Ποιο μα έβαλε το 1-0 με, από την κλειστή γωνία τον. Πώ το λέγανε, ρε, τον τερματοφυλακά μα. Που πήγε μετά στον ΠΑΟΚ. Χαλκιάς. Ο Χαλκιάς αυτός. Λοιπόν, εγώ μέχρι να το βρεις να διαβάσω και τους υποστηρικτές, να πούμε ότι αύριο ξανά Ράδιο Μαρμίτα στις 8 εδώ με Τάσο Τρέγια, έτσι. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Μανατίδης που για ακόμη μια βραδιά ήταν εδώ βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα με το εξειδικευμένο συνεργείο της, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνέργειο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Ποιος είναι αυτός? Ολιβέιρα, λέει. Ολιβέιρα. Και είχαν κι άλλον παικταρά. Αυτό να τον. Τον Κοντούλη είχε δοκάρει στο Χαριλάο. Σέρτζιο Γκαρσία, βλέπω εδώ, Μιλίτο. Μιλίτο, τον Μιλίτο ξεχάσω. Αϊμάρ. Λέγει, πέσε, αυτό είχε δοκάρει, πέσε στο Χαριλάο. Είχε ένα. Αλεσάνδρο. Ταλεσάνδρο. Ταλεσάνδρο. Ναι, μιλάμε, είχε 6 παικταράδε. Τρεις Βραζιλιάνους και τρεις Αργεντίνους. Χουάν Φραν στην άμυνα. Εντάξει. Τρεις εθνική Βραζιλία και τρεις εθνική Αργεντινή είχε. Αγιάλα μόνο που ήρθε. Μεγάλη μόδα. Ναι, μόνο που ήρθε Αγιάλα στο. Τον είδαμε και χθες στον πάγκο, ήταν ο καημένος σε αυτή την εθνική Αργεντινής που αν παίξει με τον Άρη δύσκολα την κερδίζει, τον κερδίζει τέλος πάντων. Να ευχαριστήσουμε και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά. Πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Πάντα βέβαια μαζί με ρετσίνα, κρασάκι, μπύρα, οτιδήποτε θέλετε εσείς να τσιπουράκι, τα πάντα όλα. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76, προφανώς γωνία, στην Καλαμαριά και όλοι ξέρετε δίπλα στο Σάρκ, έτσι. Τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, για τα ρεζερβές σας, το 2310-413-230, ξαναλέω το τηλέφωνο, 2310-413-230. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ντ'Αλεσάνδρο, ρε φίλε. Ντ'Αλεσάνδρο, τώρα τι μου θύμισες. Λοιπόν, επίλογο κύριε Αντωνία. Τίποτα. Περιμένουμε τα νέα για τον Σούντγκρεν που θα βγουν αύριο. Αφού τα ξέρει, δεν μας είπε άλλο. Θα το γράψω άλλα πάω τώρα. Αναγκαστικά αύριο με την αποστολή της ΑΕΚ θα τα δούμε. Περιμένουμε αύριο το Βραζιλιάνο να έρθει. Οπότε δένουμε και στο κέντρο. Έναν ακόμη στο κέντρο. Αύριο γενικά θα έχουμε τρεις ειδήσεις. Έναν ακόμη ναι, στο καλά. Κέντρο. Καλά. Ο ένας ακόμη που θες στο κέντρο θα τον ψάξουν με την ησυχία τους μέχρι τον Αύγουστο. Ναι. Αύριο είναι τρεις ειδήσεις σημαντικές. Έρχεται ο Βραζιλιάνος, θα μάθουμε για Σούντγκρεν, θα μάθουμε και την απάντηση του αριστερού μπακ. Κάτι μου λέει τώρα για να το κάνουμε έτσι. Ένα-δύο λεπτά θα πάρουμε από τον Νίκο το Μοσκοβίτη. Αυτό που είπε ο Χρυσάδος έχει δίκιο. Δηλαδή. Αν λέμε φτάσουμε, περάσουμε τον πρώτο γύρο, δεύτερο, έστω και φτάσουμε στο τέλος για να μπούμε στους ομίλους και τα έρθουν και τα εκατομμυριάκια διαφορετικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτό που είπες για τον αμυντικό χαφ. Εγώ ξέρεις τι προβλέπω. Λέω, θα κάνω έτσι μια κολομαντεψιά. Αν έρθουν κάποια χρήματα, θα μπορείς να πάρεις ένα καλό και να αποδεσμεύσεις τον Μπάσα. Φίλε, αυτό που λες και αυτό που είπε ο Χρήστος έχει 100% δίκιο. Αλλά το match. Το κρίσιμο με την ΑΕΛ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φίλε, εύκολο δεν υπάρχει 25 Ιουλίου. Δεν μάτς. Είπα ότι είναι δύσκολο, είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, στην 25 κατάσταση Ιουλίου που είναι δεν υπάρχει εύκολο μάτς και το ίδιο δύσκολο θα είναι και για αυτούς. Απλά λέω, αυτό που είπε ο Χρήστος έχει ένα δίκιο. Αν έρθουν κάποια χρήματα, μπορείς διαφορετικά, θα γίνουν κι άλλες προσταφαιρέσεις. Θα γίνουν, να γιατί τον θα πεις, ρευστό, βέβαια. Για να μην πω τον μπάσατε που τον είπα, να τον πει Αντώνη, δεν σε χρειάζομαι, πάρε και 100 χιλιαρικά και στο καλό. Από το να πληρώσω 250, πάρε 100 και πήγαινε στο καλό. Λες ότι είναι το ίδιο δύσκολο για την ΑΕΛ. Ο Άρης δεν έχει αυτή τη στιγμή το βασικό του δεξί μπακ. Ο Άρης δεν έχει το βασικό του αμυντικό χαφ. Ο Άρης δεν έχει το βασικό του τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή. Άμα γίνεται και αυτή ο Σούντγκρεν, άρα ναι, θα παίξει. Φίλε, εντάξει, πώς λοιπόν, θα γίνει. Αυτά περιμένουμε τις εξελίξεις και το αύριο ρεπορτάζ. Αύριο θα είναι μια σημαντική ημέρα. Ναι, θα τρέξει και το ρεπορτάζ και οι εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό Άρη, αλλά γενικότερα και σε όλες τις ομάδες τρέχουν, έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα μας. Αύριο, επαναλαμβάνω, στις 8 η ώρα, πρώτο Θεός εδώ. Για ακόμη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια. Να ευχαριστήσω Βασίλη Καβαδία,
στην ηχοληψία, πολύτιμος συνεργάτης για άλλη μια φορά. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Home Alone θα είναι σήμερα ο Νίκος. Μόνος, ο άλλος πήγε διακοπές. Μετά θα γυρίσει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, θα φύγει λογικά ο Νίκος ο Μοσχοβίτης για διακοπές. Νίκος Μοσχοβίτης θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12 με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα, τον Αντώνη και τον Βασίλη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.